Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Βασίλη μου. Υπέροχος ο ήλιος σήμερα, ε. Καλημέρα, καλημέρα, Αλεξία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είχαμε ένα μικρό διάλειμμα χθες από την ηλιοφάνεια, αλλά σήμερα, μπαίνουμε κανονικά σε ρυθμούς. Δεν ξέρω τι μας επιφυλάσσει από τις αρχές του Απριλίου. Ναι, κάτι μου ήρθε χθες, την ώρα που ήδη είχαμε κλείσει την εκπομπή. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα πω τίποτα. Παρέλαση πάντως θα κάνουμε κανονικά, νομίζω. Θα κάνουμε. Ελπίζω υπό ήλιο. Την καλημέρα μας σε όλους εσάς που μας βλέπετε και μας ακούτε. Μας βλέπετε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Την καλημέρα μας στο Βαγγέλη και τον Γιώργο. Μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM 92,2 μέσα από αυτή εδώ τη συχνότητα που τουλάχιστον μπορούμε, έχουμε την άνεση να πούμε όλα αυτά που πρέπει εσείς να ακούσετε. Και να έχουμε και άποψη. Δεν φοβόμαστε να μας το κόψουν στον αέρα. Είναι το μόνο σίγουρο. Με ένα ποτήρι γάλα του Μοριά ξεκινάμε και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σε 900 σημεία πώληση σε ολόκληρη την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε το εξαιρετικό γάλα του Μοριά για την οικογένειά σας, για τα παιδιά σας. Την επόμενη μέρα της παραγωγής βρίσκεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ και το σημείο πώλησης γενικότερα. Βασίλη μου, δεν ξημερώσαμε καλά. Έχουμε τρόμο και σύγχυση στο Λονδίνο. Στην Βρετανική πρωτεύουσα. Βεβαίως. Εγώ θυμάμαι, Αλεξία, διαγγέλματα ηγετών του Ισλαμικού κράτους. Ναι. Μέσα από διαδίκτυο, ναι. Εκκλήσεις γενικότερα, να λένε δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε ούτε καλά ζυγόφ να πάρετε, ούτε πιστόλια, ούτε βόμβες να φτιάξετε, ούτε τίποτα. Μπορείτε να σκοτώνετε κόσμο με χίλιους δύο τρόπους. Μπορείτε να πέσετε πάνω τους με τα αυτοκίνητά σας. Μπορείτε μέχρι και με ένα στυλό να σκοτώσετε ανθρώπους. Παράνοια. Η Ευρώπη ζει στοχευμένη επίθεση φυσικά από το Ισλαμικό κράτος. Ζει υπό τον φόβο, όσο και αν λένε δεν φοβόμαστε, δεν κάνουμε κακά τα ψέματα τώρα. Εντάξει, ζει υπό τον φόβο τέτοιων επιθέσεων. Θα μιλήσουμε σε λίγο, σε περίπου 20 λεπτά, μισή ώρα, θα μιλήσουμε και με τον κύριο Βασίλη Κοψαχίλη, ο οποίος είναι διεθνολόγος και ειδικός αναλυτής, ο οποίος τυχαίνει να έχει ζήσει κιόλας στην Αγγλία, ναι. Και θα μας μεταφέρει έτσι περισσότερα ποια είναι, τι λέει η επόμενη μέρα. Δεν ωραίο, ξέρω. Ωραίο το Λονδίνο, κάπου, πολύ το αγαπώ. Κάπου είδα και ένα άρθρο του κυρίου Γναντίου εκεί. Προηγήθηκε βέβαια, προηγήθηκαν οι απειλές του Ερντογάν, δεν ξέρω αν είδες, που είπε ότι οι Ευρωπαίοι δεν θα... δεν θα κοιμούνται ήσυχοι και τα λοιπά. Κανείς Ευρωπαίος δεν θα είναι πλέον ασφαλής. Εν τω μεταξύ, είναι πολύ χαρακτηριστική η φωτογραφία του Ερντογάν, όπου διακρίνει στο μάτι του Βασίλη μια διαστροφή. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τι λέει λοιπόν? Λοιπόν, έχουμε νέα πρόκληση από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος αυτή τη φορά προειδοποίησε πως οι Ευρωπαίοι σε όλο τον κόσμο δεν θα μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια στους δρόμους αν συνεχίζουν να συμπεριφέρονται έτσι. Ανοιχτά δηλαδή, λέει, ότι καθοδηγεί. Αν η Ευρώπη συνεχίσει έτσι, κανένας Ευρωπαίος σε κανένα σημείο της γης δεν θα μπορεί να περπατά με ασφάλεια στους δρόμους. Εμείς ως Τουρκία καλούμε την Ευρώπη να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, τόνισε ο Ερντογάν σε εκδήλωση για δημοσιογράφους στην Άγκυρα, όπως αναφέρει το Reuters. Η συμφωνία της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανακοπή της μεγαλύτερης ροής προσφύγων από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκεται κοντά σε κατάρρευση, δηλούσε στο πρακτορείο Bloomberg ο Τούρκος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Λοιπόν, ναι. Έχει μεγάλες ευθύνες η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά, για τα χαϊδολογήματα τόσο καιρό με τον Ερντογάν, για όλες αυτές τις πολιτικές κατευνασμού από τον Ερντογάν. Συμφωνώ. Αν φταίει μία φορά ο Ερντογάν, φταίει τουλάχιστον μία φορά, και μία φορά οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Τώρα ηγέτες το βάζω εντός πολλών εισαγωγικών, διότι δεν υπάρχουν οι προσωπικότητες αυτές πλέον δεν στην ξέρω, Ευρώπη δεν ξέρω. Που μπορούν να χαράξουν πραγματικά μια στρατηγική. Βλέπεις ότι στην εξίσωση αυτή προφανώς μπαίνει και ο παράγοντας Ερντογάν. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Κοψαχίλη. Απλά εγώ σου λέω κρατώ και γίνεται πράξη. Κρατώ αυτό που λέγανε οι ηγέτες τους. Μην περιμένετε να σας δώσουν ούτε όπλα, ούτε πιστόλια, ούτε ξέρω εγώ καλάσικο, ούτε βόμβες να σας φτιάξουμε, ούτε τίποτα. Ακριβώς. Όπως οδηγείτε, δεν είναι τίποτα. Πετάξτε το αυτοκίνητο πάνω στον κόσμο, σκοτώστε όσους μπορείτε. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα
η γενιά η δικιά μας τουλάχιστον δεν τα είχε ζήσει. Τα ζει, θα τα ζήσει. Δεν είναι αστεία, δεν τελειώνει εδώ, είναι προφανές, έχει συνέχεια το έργο, Αλεξία. Δεν ξέρω αν είναι αργά για να σοβαρευτεί η Ευρώπη, ενδεχομένως κάποιοι λένε ότι είναι και αργά, αλλά πρέπει να σοβαρευτεί. Για την ώρα δεν βλέπω αυτή δεν τη σοβαρότητα. Να γίνει. Βέβαια, συγγνώμη, όταν έχεις τη Μέρκελ που σου λέει δεν παρασημοφορώ τους αστυνομικούς που μου σκότωσαν τον τρομοκράτη που μου πάτησε 10 ανθρώπους στο Βερολίνο, θυμάσαι τα Χριστούγεννα, γιατί λέει είχαν στο Facebook κάποιος έχει φωτογραφία το Μουσολίνι, με συγχωρείς. Αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί των Ισλαμιστών. Σου λέει αυτή εδώ είναι καημάνη εντελώς, έτσι. Σαφέστατα αυτά βλέπουν αυτοί, σου λέει αυτή εδώ είναι πρόβατα, πάμε να σφάξουμε. Έτσι. Είναι πρόβατα οι άνθρωποι. Πραγματικά, βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε, Αλεξία, και το γεγονός. Καταρχήν, δεν ξέρουμε ακόμα την ταυτότητα του δράστη. Ζούμε δεν ξέρουμε ακόμη, έχουμε ένα θέμα, θα σου πω εδώ περισσότερα. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε, βέβαια, ότι οι χώρες στις οποίες γίνονται κατά κανόνα οι τρομοκρατικές επιθέσεις, έτσι μεγάλες τρομοκρατικές επιθέσεις, Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία και Βέλγιο, τέλος πάντων, είναι χώρες οι οποίες προπολού είχαν υιοθετήσει και επιβάλει. Χωρίς να ρωτήσουν κανέναν από τους κατοίκους φυσικά, αυτό το μοντέλο της πολυπολιτισμικότητας, αλλά με μια έννοια ερμηνευόμενη αυστηρά με τον κανόνα της πολιτικής ορθότητας. Μη μιλάς, είσαι φασίστας, μη μιλάς, είσαι ακροδεξιός. Τόπαν. Τα αποτελέσματα δυστυχώς περιλαμβάνουν αίμα. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι τελευταία επίθεση και δεν είμαι ο έξυπνος της παρέας. Είναι η λογική είναι, το λέει αυτό, Αλεξία μου. Διότι όταν παίρνουν εντολή, φανατισμένοι, πατήστε τους όπου τους βρείτε, δεν λέει σκοτώστε τους. Δεν λέει βγάλετε πλέον τις χατζάρες. Δεν λέει βγάλετε τα γαλάσνικο. Πατήστε τους. Πετάξτε τους, σπρώξτε τους από τις σκάλες, θα τους σκοτώσετε, ξέρω εγώ. Μιλάμε, φτάσαμε εκεί. Καταλαβαίνεις τώρα για τι πράγμα μιλάμε, Αλεξία. Πήγαινε με το αυτοκίνητο μέρα μεσημέρι, πήγαινε ο δρόμος κανονικά σε πεζόδρομο δίπλα και δεν ξέρω και την περιοχή. Έκανε δεξιά το αυτοκίνητο, έπεσε πάνω. Όπως πρόλαβε, σκότωσε. Θα μπορούσε να έχει σκοτώσει 20. Για να διαβάσουμε. Στην ίδια θυμάσαι τι έγινε πάλι με το φορτηγό, έτσι. Στο Βερολίνο πρώτο. Είναι η νέα μόδα αυτή. Πατήστε κόσμο. Μεσίστης λοιπόν κυματίζουν οι σημαίες στη Βρετανική πρωτεύουσα στη μνήμη των 5 νεκρών από την τρομοκρατική επίθεση μπροστά στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι χαρακτήρισε την επίθεση αυτή ανάνδρη και αχρία, ενώ ο μουσουλμανικής καταγωγής δήμαρχος του Λονδίνου δήλωσε πως δεν πρόκειται να δηλιάσουν οι Βρετανοί από μια τέτοια ενέργεια. Τουλάχιστον 40 είναι οι τραυματίες, σχεδόν όλοι περιπέτειες στη γέφυρα του Westminster, πάνω από τους οποίους έπεσε το αυτοκίνητο τύπου SUV του δράστη. Μεταξύ των νεκρών είναι ο δράστης της επίθεσης, ταυτότητα του οποίου δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, ενώ ο αρχηγός της τρομοκρατικής υπηρεσίας της Μεγάλης Βρετανίας απέφυγε επίμονα να τοποθετηθεί σε αυτό το ερώτημα. Το Βρετανικό Συμβούλιο θα λειτουργήσει κανονικά σήμερα και όπως είπε η Πρωθυπουργός και κάτοικος του Λονδίνου, όπως πάντα, όλοι οι πολίτες θα περπατούν στους δρόμους. Μια τεράστια επιχείρηση τρομοκρατικής βρίσκεται από χθες το απόγευμα σε εξέλιξη σε όλο το Λονδίνο, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανές διασυνδέσεις και συνοδοιπόροι του δράστη. Οι αρχές ασφαλείας της Μεγάλης Βρετανίας θεωρούν πως πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, χωρίς όμως προς το παρόν να αναφερθούν σε οτιδήποτε περί Ισλαμικής τρομοκρατίας. Σημειωτέων ότι αργά χθες το βράδυ τα διεθνή μέσα αναφέρθηκαν στην ταυτότητα του δράστη, χαρακτηρίζοντάς τον ως Ισλαμιστή και οπαδό του Ισλαμικού κράτους. Αλλά μέσα από την πληροφορία αυτή δεν επιβεβαιώθηκε επισήμως. Αντιθέτως, μάλιστα, εντοπίστηκε άτομο με αυτό το όνομα και αυτά τα χαρακτηριστικά στις φυλακές της Μεγάλης Βρετανίας. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να επικρατεί κομφούζιο ως προς την πραγματική ταυτότητα του δράστη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο αστυνομικός που μαχαιρώθηκε από το δράστη και απεβίωσε ήταν άοπλος. Λεπτομέρεια η οποία επαναφέρει στο προσκήνιο τη γνωστή δημόσια συζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία για τον εξοπλισμό των Βρετανικών αστυνομικών. Το κομφούζιο που έχει δημιουργηθεί τώρα με τον ύποπτο, ο φερόμενος για αρκετές ώρες ως δράστης αιματηρής επίθεσης στο Λονδίνο, ήταν ο Αμπού Ιζαντίν, βρίσκεται τελικά στη φυλακή καταδικασμένος για τρομοκρατική και ακραία ισλαμική δράση. Ο ίδιος 42 ετών, μεγαλωμένος στην Αγγλία, δηλώνει ανοιχτά οπαδός του Ισλαμικού κράτους και καταδικάστηκε για επιθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία, περιλαμβανομένης και της ενθάρρυνσης άλλων να προβαίνουν σε πράξεις τρομοκρατίας μακριά από τη χώρα τους, καθώς και για χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων. Σε βίντεο από το δράστη, από τη δράση του, ο ίδιος προσπαθεί να αφυπνίσει τους μουσουλμάνους. Με βάση τα ακραία του, πιστεύω, αναφέροντας χαρακτηριστικά, οι δυναμικές δυνάμεις του Αφγανιστάν και στο Ιράκ είναι δολοφόνοι, διαπράττουν φόνους στα εδάφη μας, είναι βασανιστές. Αυτό κάνει και αυτή η κυβέρνηση σε εμάς. Το Ισλάμ είμαστε όλοι εμείς. Αυτή η κοινότητα που δεν θέλουμε να χάσουμε τα χαρακτηριστικά μας, γι' αυτό είμαστε στους δρόμους.
σήμερα. Γι' αυτό λέμε στους Ευρωπαίους είμαστε μουσουλμάνοι. Πιστεύουμε στο Κοράνι, πάνω απ' όλα είμαστε μουσουλμάνοι. Δεν είμαι Ευρωπαίος, είμαι πάνω απ' όλα μουσουλμάνος. Ας πάει στη χώρα το άμα είναι μουσουλμάνος και δεν του αρέσει ρε Βασίλη μου αυτό που ζει. Δηλαδή το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Ξαναλέω, φταίει, έχει μεγάλες ευθύνες η Ευρώπη. Έχουμε και ανάλογο βίντεο. Σου διαβάζω ένα απόσπασμα από ένα άρθρο του Μιχάλη Γναντίου, το οποίο βλέπω τώρα στο michalisgnadiou.com. Είδες το βίντεο το είδες, τις κάμερες ασφαλείας. Ο αυταρχικός πρόεδρος λοιπόν της Τουρκίας, αναφέρει ο κύριος Γναντίου σε πρόσφατο άρθρο, σε χθεσινό βραδινό άρθρο του, Recep Tayyip Erdogan, ξεπέρασε κάθε όριο πρόκλησης. Στόχος του ήταν και πάλι οι αφελείς Ευρωπαίοι, οι οποίοι συνεχίσουν να τον αντιμετωπίζουν σαν γραφικό και στην ουσία να αγνοούν τις απειλές του. Δεν καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μια ψυχασθενική περίπτωση που απλά σημαίνει ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο. Δήλωσε πως πλέον κανείς Ευρωπαίος σε κανένα μέρος του κόσμου δεν θα μπορεί να κάνει ένα βήμα στον δρόμο με ασφάλεια. Πώς δικαιολόγησε την αδικαιολόγητη απειλή? Είπε, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθήσει να κρατά απέναντι στην Τουρκία μια στάση την οποία χαρακτήρισε εχθρική, οι πολίτες της θα ζουν με το φόβο. Αυτό υπονοεί ο Σουλτάνος που επιχειρεί να γίνει χαλίφες. Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του, ένας τρομοκράτης στο Λονδίνο έσπηρε το θάνατο. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν. Μόλις ανακοινώθηκε η επίθεση, το μυαλό μου πήγε τάχιστα στον Ταγίπ Ερντογάν και τις απαράδεκτες δηλώσεις του. Θα μπορούσα να υποστηρίξω και ουδής έχει στοιχεία να με διαψεύσει ότι ο ολοπρόσωλος Ισλαμιστής ηγέτης της Τουρκίας είναι ο ηθικός αυτουργός της τρομοκρατικής επίθεσης στο Λονδίνο. Διάβασε ένα απόσπασμα το άρθρο του Μιχάλη Ιγναντίου. Το ότι δεν μιλάει ακόμα για Ισλαμική τρομοκρατία η Μεγάλη Βρετανία το θεωρώ εντάξει πλέον. Τι είναι, συγγνώμη, τι ήταν κάποιος ο οποίος κοιμήθηκε και έπαθε κεφαλικό και σκότωσε κόσμο? Προφανώς, τώρα μην κρυβόμαστε, ξέρουμε τι είναι. Ξέρουμε τι είναι και πλέον ξέρουμε όταν ακούμε στους δέκτες μας, τους ραδιοφωνικούς, τους τηλεοπτικούς, όταν διαβάζουμε Αλεξία στο διαδίκτυο για κάποια επίθεση στην Ευρώπη, το πρώτο πράγμα που μας πάει στο μυαλό δεν είναι μην έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη, δεν είναι μην κόλλησε τον γκάζι στο αυτοκίνητο, δεν είναι μην χύθηκαν καύσιμα από το αεροπλάνο, δεν είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε. Το πρώτο πράγμα που μας πάει στο μυαλό είναι το Ισλάμ. Είμαι λάθος? Όχι. Ποιον κοροϊδεύουμε τώρα? Ακόμη κοροϊδευόμαστε με αυτά που έχουν γίνει? Να μιλήσω για το Σαρλί Εμπτό? Να μιλήσω για τη Νίκαια, για τον Μπατακλάν? Γιατί θες να σου πω τον τελευταίο 1,5 χρόνο? Δεν ξέρω πού θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Πραγματικά δεν ξέρω. Και δεν ξέρω αν όπως έχουν διαμορφωθεί τώρα. Γιατί εντάξει, και πώς να σταματήσει, θα πει κάποιος. Εντάξει, εμείς λέμε τώρα εδώ πώς να σταματήσει. Όταν αυτές οι χώρες έχουν επί δεκαετίες επικιστεί και διαμορφωθεί με την οτροπία που σου είπα, μην μιλάτε γιατί αν πείτε κάτι κακό. Τι μην μιλάτε, βρε Βασίλη μου τώρα. Δηλαδή, λέω να μην το πω, λέω να μην το πω, αλλά με αναγκάζει να το πω. Σε λογαριασμό της ΔΕΗ, έχεις δει ένα συγκεκριμένο σημείο που γράφει για οίκο ύψιλον κάπα ωμέγα πληρώνεται τόσα χρήματα? Ξέρεις τι σημαίνει οίκο? Πληρώνουμε το ρεύμα που καίνε τα διάφορα σημεία κράτησης των φιλοξενίας των προσφύγων. Πληρώνουμε επίσης και πισίνες, το ρεύμα λέει που καίνε στις πισίνες οι υπουργοί και οι βουλευτές. Ύψιλον κάπα ωμέγα. Υπήρξε καταγγελία σε μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας από μια συγκεκριμένη κυρία. Ύψιλον κάπα ωμέγα. Δεν ξέρω τι ήταν. Ύψιλον κάπα ωμέγα γράφει. Και παίρνω και εγώ ένα λογαριασμό, δηλαδή λέω καλά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και είναι αλήθεια. Είναι αυτό που διαβάσαμε χθες. Αυτό το κράτος, το δικό μας κράτος, γιατί για μας θα μιλήσουμε τώρα, προσέχει πιο πολύ αυτούς που εισέρχονται παρά αυτούς που βρίσκονται. Μια σκήπες για ΔΕΗ, λοιπόν, να σου πω ότι ο κύριος Μανιάτης εδώ κάνει λόγο για πιθανή χρεοκοπία. Χρεοκοπία, η οποία θα διαβάζω συμπαρασύρει εδώ, πράγματα. Για και πιθανή πράγματα. Χρεοκοπία λοιπόν της ΔΕΗ, που θα συμπαρασύρει ολόκληρη τη χώρα, κάνει λόγο η Δημοκρατική Συμπαράταξη, η οποία και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι ξεπούλησε τη μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση. Σε δήλωσή του, ο υπεύθυνος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για ενέργεια, περιβάλλον και υποδομές, ο κ. Γιάννης Μανιάτης και βουλευτής Αργολίδας, αναφέρει πως ο κ. Τσίπρας υπέγραψε την υποχρεωτική συρρήκνωση της εταιρείας στο 50% της παραγωγής και των πελατών, οδηγώντας έτσι την εταιρεία σε απόλυτο οικονομικό αδιέξοδο. Και ότι κινδυνεύει συνολικά η ευστάθεια του ενεργειακού συστήματος της χώρας από τον τυχοδιοκτισμό και την ιδεοληψία της κυβέρνησης.
οδήγησαν την εταιρεία σε 4 συνεχόμενες υποβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους τους τελευταίους μήνες. Η εταιρεία έχει ουσιαστικά κηρύξει στάση πληρωμών προς τους προμηθευτές, αλλά και την υπόλοιπη ενεργειακή αγορά, με πάνω από 1,5 δις ευρώ, ενώ οι εργαζόμενοι ανακοινώνουν ότι ίσως δεν υπάρχει ρευστότητα ούτε για τους μισθούς τους τον Ιούνιο. Παρέλαβαν τη ΔΕΗ με χρηματιστηριακή αξία 2,5 δις και την κατάτησαν με μόλις 0,6 δις ευρώ, προσθέτει ο κ. Μανιάτης, λέγοντας ότι η διοίκηση και οι εργαζόμενοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου από την επερχόμενη οικονομική κατάρρευση. Συνεχίζοντας, κατηγορεί την κυβέρνηση για εξαιρετική ικανότητα να προστατεύει τα Golden Boys του κόμματος σε ΑΔΜΙΕ και ΔΕΣΦΑ που χαρίζουν στον εαυτό τους 20.000 ευρώ το μήνα και 300.000 ευρώ εφάπαξ. Και καταλήγει, πιθανή χρεοκοπία της ΔΕΗ που θα συμπαρασύρει ολόκληρη τη χώρα, τους προειδοποιούμε για άλλη μια φορά ότι δεν θα έχει απλά και μόνο πολιτικές συνέπειες για αυτούς που παίζουν στα ζάρια τη μοίρα της χώρας. Να σε πάω σε κάτι πιο ευχάριστο από την Αργολίδα. Είχαμε χτες σχολικούς αγώνες Στίβου στα Αλίκια. Mm-hmm. Στο ΔΑΚ Ναυπλίου, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη φάση σχολικών αγώνων του Στίβου για τα Αλίκια. Όπως κάθε χρόνο και φέτος, τα παιδιά του Αριστεία Άργους, λοιπόν, είχαμε επιτυχίες για τον Αριστεία Άργους. Πήραν μέρος και είχαν ως αποτέλεσμα να πιάσουν τα όρια για την επόμενη φάση. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Ο Νίκος Σαρής πρώτος στον αγκοντισμό, η Χριστίνα Δελή πρώτη στο τριπλούν, ο Βαγγέλης Κατσίλας πρώτος στο τριπλούν, ο Δαμιανός Τζαβάρας έκτος στα 1500 μέτρα, η Δανάη Κατσαρού πέμπτη στα 200 μέτρα, η Κλειό Τουρχάνη πρώτη στα 200 μέτρα, ο Νίκος Αργυρόπουλος πρώτος στα 200 μέτρα, ο Σπύρος Κόσιβας έκτος στα 200 μέτρα, ο Χρήστος Αγγελόπουλος τέταρτος στα 400 μέτρα, ο Παύλος Τσεμπεράς τέταρτος στο μήκος και ο Γιώργος Πίκος έβδομος στα 1500 μέτρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Καλή συνέχεια. Μπράβο, είναι ευχάριστο να βλέπουμε παιδιά, μαθητές λυκείου, να ασχολούνται συστηματικά. Δεν λέω ότι θα ασχοληθούν επαγγελματικά τα παιδιά, όχι, συστηματικά να αθλούνται και να προσπαθούν. Μπράβο. Να πάμε στο ΔΟΠΑΤ, στο Δημοτικό Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπλίων, όπου εκεί είχαμε τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Να πούμε ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίων, ο Δήμαρχος Δημήτρης Κοστούρους ανακοίνωσε τα νέα μέλη. Νέα πρόεδρος του ΔΟΠΑΤ ορίστηκε η Κωνσταντίνα Αναστασίου Σμυρνέου. Την απερχόμενη πρόεδρο Πόπη Καλκούνου και όλο το ΔΣ του οργανισμού ευχαρίστησε ο κ. Κοστούρους, ενώ καλωσόρισε στα νέα της Κωθήκοντα την κυρία Αναστασίου Σμυρνέου. Καλή θητεία της ευχόμαστε. Δημιουργική θέση. Δημιουργική πραγματικά. Υπάρχει αρκετό πεδίο τέλος πάντων να ασχοληθεί. Τα συγχαρητήριά μας την κυρία Καλκούνου, είχε κάνει εξαιρετική δουλειά. Συνελήφθη, να πούμε από το αστυνομικό δελτίο, χθες το απόγευμα σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλίων από άντρες του Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου, ένας 25χρονος Πακιστανός. Σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων ευβίας για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τους αλλοδαπούς. Η είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Και να θυμίσουμε ότι την Κυριακή, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος Επιδαύρου, ο Κώστας Ογκάντζιος, που τον είχαμε εδώ, την Κυριακή 26 Μαρτίου αφήνουμε τον καναπέ μας και ζούμε καλύτερα με πεζοπορίες και ξεναγή στα μονοπάτια της Αρχαίας Επιδαύρου. Μαθαίνουμε την ελληνική φύση και τα ελληνικά ορεινά μονοπάτια. Σε αυτή τη δράση θα γνωρίσουν όλοι άγνωστα σημεία του αρχαιολογικού χώρου. Το συγκεκριμένο μονοπάτι ξεκινά από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται στο θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Την ξενάγηση θα κάνουν εθελοντές αρχαιολόγοι και μέλη του πεζοπορικού συλλόγου που έχει έδρα το Λιγουριό. Όσοι λάβουν μέρος θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν καλή φυσική κατάσταση. Η δράση γίνεται σε συνεργασία με το Δήμο Επιδαύρου και για την εθελοντική ομάδα του Λιγουριού. Την επιστημονική ευθύνη της πεζοπορίας θα έχει ο ομότιμος καθηγητής αρχαιολογίας Βασίλης Λαμπρενουδάκης. Σημείο συνάντησης θα είναι στις 11 το πρωί στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Μια ωραία ευκαιρία να βγείτε λίγο πιο έξω. Και να πούμε ότι οι δράσεις πεζοπορίας είναι στο πλαίσιο του προγράμματος «Αφήνουμε τον καναπέ μας και ζούμε καλύτερα». Έχουν εξασφαλιστεί όλα τα αναγκαία μέσα για να γίνει μια όμορφη και ευχάριστη πεζοπορία με απόλυτη ασφάλεια. Πολύ ωραία ευκαιρία για σένα, Βασίλη μου, που περπατάς συνέχεια και ανεβαίνεις στα βουνά. Γιατί τώρα ανέβεις στα βουνά, να πας στο μονοπάτι. Τώρα είναι αλήθεια λέω, περπατάω. Όχι, παιδί μου, παίρνεις στα βουνά. Γιατί παίρνεις στα βουνά. Δεν έχει να κάνει με την άθληση εδώ. Λοιπόν, παίρνει τα βουνά. Γιατί παίρνει τα βουνά και τα λαγκάδια. Ορίστε. Λοιπόν, πάρε τα μονοπάτια. Διαβάζω ότι οδηγήθηκε πλέον. Το Παναγία Τίνο το θυμάσαι που είχε γύρει με τον Ιωάννη. Ναι. Ρημουλκήθηκε από Ρημουλκό. Και. Πού το πήγανε. Το πήγαν στην Τουρκία για να το διαλύσουν.
Στην Τουρκία το πήγανε. Γιατί το πήγανε στην Τουρκία? Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω, εμείς δεν έχουμε διαλυτήριο πλοίων. Δεν πρέπει να έχουμε. Ναι, και τα έξοδα είναι τεράστια για να το πας τώρα αυτό στην Τουρκία. Να το ρημουλκίσεις. Εμείς έχουμε διαλυτήριο. Καλά, εμείς είμαστε large. Εμείς φτιάχνουμε από διαστημόπλια και πάνω. Τι να ασχοληθούμε τώρα με διαλυτήρια. Δεν την παλεύουμε σε ένα πόσο ρομαντικό. Με διαλυτήρια πλοίων. Εμείς αφού έχουμε φτιάξει διαστημική τεχνολογία, εδώ φτιάχνουμε πυράβλους, δορυφόρους. Τώρα θα ασχολούμαστε με διαλυτήρια πλοίων. Ας το δώσουμε και στους Τούρκους να φάνε και λίγο κι αυτοί οι άνθρωποι λίγο ψωμί. Ωραία. Είμαστε large. Πολύ ωραία. Το διανοείσαι. Το διανο... Έφυγε το πλοίο από τον Πειραιά με ρημουλκό να πάει στην Τουρκία. Ναι. Για να το διαλύσουν. Δεν είναι το πλοίο, είναι σε. Κατάλαβε. Ναι. Τελείωσε. Να το κάνουν κομμάτια, είναι πολλά τα χρήματα όμως από το διαλυμένο πλοίο. Βεβαίως. Έφυγε από τον Πειραιά να πάει στην Τουρκία να το διαλύσουν σε διαλυτήριο πλοίων. Και εσύ μου λες τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Τίποτα δεν έχουν. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, Αλεξία μου? Τίποτα. Τι έχουν? Δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, το να βγαίνουμε και να λέμε εμείς και να μην μας ακούνε. Έχουμε διαλυτήριο με πλοίο. Κάτι μας σοβαρή τώρα. Έφυγε το πλοίο. Δεν είπαμε να προλαβαίνουμε εμείς. Δεν προλαβαίνουμε εμείς. Πληρώνουμε. Να φτιάξουμε πυρηνικό εργοστάσιο. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν είπαμε να στείλουμε άνθρωπο στο. Έλα, αλλά μην είσαι γκρινιάρης και εσύ πρέπει. Να διαλύσουμε ένα πλοίο. Δεν έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να πληρώνουμε το ρεύμα που καταναλώνουν στις πισίνες οι υπουργοί. Δεν προλαβαίνουμε για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Mentor, στο Bar & Grill, στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Είναι η καλύτερη πρόταση. Εκεί ο Δημήτρης δημιουργεί στην κουζίνα, μεγαλουργεί θα μπορούσαμε να πούμε, εξαιρετικά ριζότα, μοναδικές έτσι νοστιμιές. Και εξής, Βασίλη μου, όταν λέμε βγαίνουμε έτσι για ένα κρασάκι, δεν χρειάζεται ρε παιδί μου να φάμε, ξέρω, να γεμίσει το τραπέζι. Δύο μεζέδες, έτσι, μια ωραία σαλάτα, ένα πολύ ωραίο, ξέρω εγώ, κάτι, ένα τυράκι, ένα προσούτο σάμ, κάτι, μια ποικιλία λατικό. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο ντε και καλά να πάμε, ειδικά σε αυτές τις εποχές, και να φορτωθούμε. Έτσι λίγο για να ξεφύγουμε πολύ λίγο σωστά, από την καθημερινότητα. Δεν χρειάζεται να χαλάσουμε πολλά χρήματα. Έτσι, αυτό καλά. Να το λέμε. Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Mentor Bar & Grill, μια εξαιρετική all day bar για μοναδικές έτσι στιγμές της ημέρας. Σας το προτείνουμε να επιφύλακτα. Την καλημέρα μας στο εκτό Ανατολικής Πελοποννήσου Ταραντήλης 1611 για τον τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου σας και των μοτοσυκλετών σας. Μπείτε στη σελίδα στο Facebook ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, κάντε like και share στη φωτογραφία με το δίκυκλο και κερδίζετε, μπαίνετε αυτόματα μάλλον στην κλήρωση για τον δωρεάν τεχνικό έλεγχο της μοτοσυκλέτας σας. 1611 λοιπόν και για delivery ΚΤΕΟ. Πάρτε τις πληροφορίες από το τηλεφωνικό κέντρο και τα κορίτσια είναι εξαιρετικά και με πάρα πολύ χαμόγελο θα σας πούν τα πάντα. Την καλημέρα μας στη Μελισσινό Security που για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων που έχουν πραγματικά αξία για το σπίτι, την εταιρεία σας, αλλά ακόμη και για τις εκδηλώσεις. Η Μελισσινό Security αναλαμβάνει τα πάντα. Δραστηριοποιείται πάρα πολύ έντονα σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και στην Αργολίδα, να το πούμε, με έδρα την Τρίπολη. Την καλημέρα μας στο Ξένον Καφέ στην πλατεία Συντάγματος με τον υπέροχο πια Mr. Rose's Cafe, ο Σωτήρης εκεί ακίνητος, υπέροχοι λουκουμάδες, τα παιδιά όλα. Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας στο 360 Cafe Wine Bar θα έχουμε τον Everon Sunday με τη Ράνια Κωστάκη. Για να συντονιστούμε λίγο. Υπέροχη DJ με πάρα πολύ ωραία μουσική. Την καλημέρα μας στο Negro Espresso Bar και το εστιατόριο Αραπάκο. Την καλημέρα μας στο εστιατόριο Quattro, πέμπτη σήμερα. Μια εξαιρετική ευκαιρία. Για να δούμε. Δεν με έχουν ενημερώσει. Έχουμε κάτι σήμερα στο... Όχι σήμερα, γενικώς. Έχουμε σήμερα ανακοίνωση για το live. Αν έχουμε live στο Quattro. Για να δούμε. Πληκτρολογούμε λοιπόν στο Facebook. Quattro. For Quattro. Για να δω, Quattro. Γενικά πάντως το, πώς το λένε, το είπαμε για το Facebook, Είναι τραγικό. Ναι, στον το πώς λειτουργεί στον υπολογιστή τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω. Ναι. Ενώ μπαίνεις από το κινητό σου, ρε παιδί μου, και πηγαίνεις σφαίρα. Στο λοιπόν, Quattro νομίζω έχει live απόψε. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι. Κάτι διάβασα. Εγώ δεν μπορώ να μπω αυτή τη στιγμή στη σελίδα, δεν ξέρω αν μπορείς εσύ. Θα το επιχειρήσω. Κοίταξε το. Αγαπητή την καλημέρα μας, ωστόσο, στη GD Energy Solutions και την ETV Market στη Μεγάλη Αλεξάνδρου και Νέλη, ένα στον Ναύπλιο, ακριβώς απέναντι από τον ΝΕΟΠΗ. Μείον 80% μειώστε το λογαριασμό της ΔΕΗ με προϊόντα φωτισμού LED, ανώ των 150 ευρώ η τοποθέτηση γίνεται δωρεάν. Και γιατί όχι και με αυτόνομα συστήματα λειτουργίας που καταργούν εντελώς τη ΔΕΗ. Έχουμε live στο Quattro. Μα αυτά είναι, πέστα.
Δεν μπαίνει, εμένα δεν μπαίνει. Παρασκευή, συγγνώμη, λάθος εγώ μου. Παρασκευή 24 Μαρτίου, έχεις δίκιο εσύ, ως προς την ημερομηνία. Παρασκευή λοιπόν αύριο, Παρασκευή 24 Μαρτίου, με έχεις φάει εσύ με την Παρασκευή. Την αγαπάς τόσο πολύ που προπαρασκευή πέμπτη. Την αγαπούσα, πέμπτα, τώρα δεν έχω κυρία. Λοιπόν, αύριο λοιπόν στο Κουάτρο, έχουμε live. Τώρα δεν με πολύ απασχολεί. Με την Κωνσταντίνα Καλασούντα, τον Λιμπέρι Πιτουρά και τον Ανδρέα Παπαϊωάννου. Α, νέο σχήμα. Αύριο στο Κουάτρο, βεβαίως. Κάντε τις κρατήσεις σας. Κάντε τις κρατήσεις σας. Στο 2752-023-150, 2752-300-707. Και ξεπεράσαμε το μισάωρο, το πρώτο μισάωρο, κοντά 3 λεπτά, 3,5. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Με ένα ποτήρι γάλα του Μωριά πάντα συνεχίζουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Μας βλέπετε το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές αιτήσεις. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Επιστρέψαμε εδώ μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube, DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Κοντά μας πλέον ο συνεργάτης αυτής εδώ της εκπομπής, ο Βασίλης Κοψαχίλης, διεθνολόγος, πολιτικός αναλυτής. Βασίλη, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είχαμε ευχάριστο ξύπνημα σήμερα μετά από όλο αυτό που έγινε στο Λονδίνο. Είπανε ότι είναι ένας συγκεκριμένος δράστης, τελικά ο δράστης είναι στη φυλακή, είναι άλλος ο δράστης. Να πούμε ότι έτσι για την ιστορία, για όσους τώρα άνοιξαν τους δέκτες τους, στις 16:45 ώρα Ελλάδος, ο Ισλαμιστής που οδηγούσε αυτοκίνητο τύπου SUV ανέβηκε το πεζοδρόμιο της γέφυρας του Westminster, τραυματίζοντας 40 άτομα. Ο οδηγός εξήλθε του οχήματός του, έτρεξε προς την πύλη του κοινοβουλίου, κρατώντας ένα μαχαίρι με λάμα μήκους 8 ιντσών. Κατάφερε να μαχαιρώσει έναν αστυφύλακα πριν πέσει νεκρός από τα πυρά των ανδρών ασφαλείας. Να πούμε ότι 5 άνθρωποι είναι νεκροί μετά από αυτό και 40 τραυματίες. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, έρχεται και ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, με ένα διαστροφικό βλέμμα και ύφος, και δηλώνει ότι, και απειλεί ξεκάθαρο ουσιαστικά, ότι κανείς Ευρωπαίος δεν θα είναι ασφαλής στους δρόμους της Ευρώπης. Να πούμε χρονικά ήταν σε πρώτο χρόνο. Λοιπόν, και ακόμη αυτός. Έτσι, μπράβο. Και αυτός το μήνυμα Ερντογάν. Και ακόμη αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται με το ύφος, όπως τονίσαμε, το διαστροφικό. Θα μας τα πει τώρα, ναι, να κάνει ό,τι θέλει ουσιαστικά στην Ευρώπη. Ενώ δεν είναι στην Ευρώπη, να κάνει ό,τι θέλει. Θα μας τα πει και ο Βασίλης Κοψαχίλης, ο οποίος λέγαμε πριν βγούμε στον αέρα ότι έχετε ζήσει. Έχετε διδάξει, σπουδάσει και ζήσει στο Λονδίνο. Άρα έχετε σαφώς καλύτερη εικόνα και της ψυχολογίας και του κλίματος, κύριε Κοψαχίλη. Βεβαίως. Και όχι μόνο στο Λονδίνο, σε ολόκληρη την Αγγλία. Κοιτάξτε, να τα πάρουμε λιγάκι ένα-ένα τα πράγματα, να κάνουμε μια ανάλυση της χθεσινής, κατά πάσα πιθανότητα, τρομοκρατικής ενέργειας. Η αστυνομία, τουλάχιστον η Βρετανική, έτσι αντιμετωπίζει το χθεσινό συμβάν. Θα σας πω τα εξής πράγματα. Το ένα είναι ότι στο Λονδίνο ζούμε οι φυλές από όλο τον πλανήτη. Φυλές από όλο τον πλανήτη. Μιλάμε για μια πόλη όπου ζουν μόνιμα γύρω στα 8-8,5 εκατομμύρια και καθημερινά μπαίνουν σε αυτή την πόλη για να δουλέψουν και φεύγουν το βράδυ άλλα 10. Δύο Ελλάδες. Και ζουν όλες οι φυλές του κόσμου. Είναι το χθεσινό περιστατικό, είναι το τρίτο έτσι σημαντικό περιστατικό μετά το 2005. Θυμάστε, το 2005 είχαμε τη βομβιστική ενέργεια στο λεωφορείο, στους δρόμους του Λονδίνου, σκοτώθηκαν, αν θυμάμαι καλά, 54 άτομα τότε. Η δεύτερη τρομοκρατική ενέργεια που είχαμε έτσι από Ισλαμιστές ήταν το 2013, όπου κάποιος με μία φαλτσέτα αποκεφάλισε έναν Βρετανό στρατιώτη που έβγαινε από το στρατόπεδό του στα νότια και ανατολικά του Λονδίνου. Αυτό είναι το τρίτο περιστατικό. Το αυτοκίνητο νοικιάστηκε και ο δράστης, ο φερόμενος δράστης,
νοικιάστηκε από την πόλη του Μπέρμιγχαμ. Το Μπέρμιγχαμ είναι περίπου 2 ώρες βόρεια του Λονδίνου. Μάλιστα. Το Μπέρμιγχαμ έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση από μουσουλμάνους. Υπάρχουν πάρα πολλοί, ζουν, διαβιούν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι, mm-hmm. οι οποίοι οι περισσότεροι είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει στην Αγγλία. Ακριβώς. Αλλά προφανώς έλεγα... δεν ενστερνίστηκαν ιδιαιτέρως και τον δυτικό τρόπο ζωής, λέω εγώ έτσι, εμβόλυμα. Αυτό αν θέλετε έχει και μία... είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και συμβαίνει το εξής στη Βρετανία. Η πρώτη γενιά μουσουλμάνοι, ναι. που φύγανε εκεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι. Και άρχισαν να κατοικούν στη Βρετανία, και μιλάω όταν υπήρξε η δημιουργία της Ινδίας, του Πακιστάν, ναι. του Μπαγκλαντές, ναι, ναι. και πολλοί φύγανε από αυτές τις περιοχές και πήγανε μόνιμα σαν Βρετανοί πολίτες, σαν πολίτες της κοινοβοητείας. Βεβαίως. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν νοπές τις μνήμες της κατάστασης που ζούσαν στις χώρες τους. Και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να ενταχθούν στη Βρετανική κοινωνία, να ακολουθήσουν τον δυτικό τρόπο ζωής και να έχουν μια δουλίτσα, να θρέψουν την οικογένειά τους και να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Τα οποία δεν ξέρουν και πολύ καλά τι σημαίνει Ισλάμ ή τι επικρατεί στην Κεντρική Ασία και στη Μέση Ανατολή. Και δεδομένου ότι δεν βρίσκουν δουλειές πλέον, υπάρχουν και κοινωνικά πλέον προβλήματα, έχουν βρει μια καταφυγή στην ριζοσπαστικοποίηση και δι' στην ισλαμική ριζοσπαστικοποίηση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα για τη Βρετανία είναι μεγάλο και δεν έχει να κάνει τόσο με τους μετανάστες, τους νέους ερχόμενους που μπαίνουν στη χώρα, αλλά έχει να κάνει με μουσουλμάνους Βρετανούς πολίτες. Που έχουν μεγαλώσει εκεί, έχουν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει εκεί. Ακριβώς. Mm-hmm. Ένα λοιπόν θέμα είναι η αντιμετώπιση, και ξέρετε η Βρετανία είναι μια πολύ ανοιχτή κοινωνία. Mm-hmm. Ελεύθερα μπορούν, είναι πολύ πιο ανοιχτή από την Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Κινήματα και ρητορικές έτσι εξτρεμιστικές θα ακούσετε στη Βρετανία. Mm-hmm. Δεν επεμβαίνει η αστυνομία έτσι τόσο βάρβαρα ώστε να κάνει συλλήψεις, να μαζεύει κόσμο. Ενδεχομένως μετά το χθεσινό περιστατικό να αλλάξει και εκεί. Δεν είναι ρητορικές. Επιτρέψτε μου λίγο. Εκτός από τις ρητορικές έχουν περάσει σε απειλές ευθέως, έχουν περάσει σε τραμποκισμούς. Και δεν τους πειράζει και κανείς. Δηλαδή δεν βλέπω κανείς να αντιδράβασε πάνω σε αυτό. Εγώ δεν μπορώ γιατί δεν έχω ζήσει, δεν τα έχω δει από κοντά. Όσο έχω δει στο διαδίκτυο ή σε κάποια βίντεο. Ναι, η πληροφόρηση που έχουμε, ναι. Ότι εκεί. Κάνουν ό,τι θέλουν με λίγα λόγια. Άλλο το, άλλο το εκφράζω μια γνώμη και άλλο το κάνω ό,τι θέλω. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν ήθελα να το πάω τόσο μακριά. Σε ορισμένες γειτονιές του Μπέρμιγχαμ. Το πάει η πραγματικότητα, ξέρετε. Έχετε δίκιο. Κάνουν μέχρι και. Υπάρχουν γειτονιές όπου θέλουν να εφαρμόζουν τη Σαρία. Mm-hmm. Για τον Μπέρμιγχαμ. Ναι, σε κάποιες γειτονιές που ζουν αμοιβώς μουσουλμανικοί πληθυσμοί. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι πισωγύρισμα, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα, καταδικαστέα και δεν θα ήθελα έτσι να συζητήσω περισσότερο αυτό το θέμα, ας αφήσουμε τις αρχές ασφαλείας της Βρετανίας. Προφανώς. Αλλά πιστεύετε όμως ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, θέλω να πω, γιατί έχουμε, το βάζω, είναι πολιτικό καταρχήν το θέμα, προφανώς και είναι και πολιτικό και έχει και σαφείς πολιτικές προεκτάσεις, γιατί στην Ευρώπη γενικότερα, να φύγουμε από τη Μεγάλη Βρετανία, το τελευταίο 1,5 χρόνο. Αυτό λέγαμε πριν με την Αλεξία. Ακούμε, ας πούμε, Ισλαμιστές ηγέτες να λένε πάρτε αυτοκίνητα, πατήστε κόσμο. Να λένε ό,τι θέλουν, ας πούμε, και να μην τους μιλάει κανείς. Σφάξτε με ένα στυλό τον άλλον ή οτιδήποτε. Έτσι. Και εκτός από το ότι τα λένε, τα έχουμε δει να γίνονται. Έτσι. Και στη Γερμανία είδαμε πολλές επιθέσεις, και στη Γαλλία, και στη Νότια Γαλλία, και στη Νίκαια, και στον Πατακλάν. Και είναι πάρα πολλά. Μιλάμε για εκατοντάδες θύματα, αν τα βάλουμε αθρηστικά, αθώων ανθρώπων που το τελευταίο 1,5 χρόνο σφαγιάστηκαν. Από φανατικούς, από Ισλαμιστές. Δεν νομίζω ότι επειδή έχετε αμφιβολία σε αυτή η πραγματικότητα. Είναι πραγματικότητα, δεν είναι ούτε υποθέσεις, ούτε τίποτα. Σε επίπεδο Ευρώπης βλέπετε εξελίξεις, δεδομένου ότι έχουμε εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία. Δεν σας ζητώ να μου διαβάσετε ή να μου προβλέψετε το εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είχαμε και το Brexit, το οποίο αρχίζει να παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά. Πού βλέπετε εσείς γεωπολιτικά με το παράγοντα του θρησκευτικού εξτρεμισμού να οδηγείται η Ευρώπη? Κοιτάξτε, όσο ο εξτρεμισμός στη Μέση Ανατολή θα χάνει στο πεδίο της μάχης,
θα θέλει να μεταφέρει τις στρατιωτικές εντός παρενθέσεως επιχειρήσεις μέσα στις πόλεις της Ευρώπης. Όσο η Ευρώπη δεν θα αλλάζει τρόπο σκέψης και να θέσει τα πράγματα κάτω ακριβώς έτσι όπως έχουν και να πει ότι κοίταξε να δεις, εμάς αυτός είναι ο τρόπος ζωής μας, ανεχόμαστε και αυτά είναι τα όρια της ανοχής, αλλά από εκεί και πέρα, όταν και όποιος περνάει τα όρια αυτά, θα πέφτει ο πέλεκης. Όσο η Ευρώπη δεν το κάνει αυτό, τόσο τα φαινόμενα αυτά θα εδίνονται και θα γιγαντώνονται. Λοιπόν, επειδή δεν βλέπω ούτε η Ευρώπη να αλλάζει μυαλά, και επειδή βλέπω με χαρά ότι στο στρατιωτικό πεδίο στη Μέση Ανατολή χάνει ο Ισλαμικός εξτρεμισμός, θεωρώ και εικάζω ότι μάλλον θα έχουμε μία ένταση των φαινομένων, αν όχι ένταση, μία συνέχιση αυτού του είδους των φαινομένων μέσα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Α, μάλιστα. Μάλιστα. Να το κρατήσουμε αυτό που και επειδή αναφερθήκατε στον Ερντογάν. Ναι, προφανώς. Πρέπει να αναφερθούμε γιατί μετά από λίγες ώρες, μετά από μια μέρα από αυτά που είπε, είχαμε το πρώτο για παράδειγμα. Διάβαζα, το είπαμε και στην αρχή, ένα άρθρο του κυρίου Ιγναντίου, ο οποίος λέει γιατί ποιος μου απαγορεύει εμένα να σκεφτώ ότι υπάρχει και σύνδεση. Έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω από πολύ νωρίς, πολύ πριν και από το πραξικόπημα το αποτυχημένο εναντίον του κυρίου Ερντογάν τον περασμένο Ιούλιο, έχω εκφραστεί πάρα πολύ αρνητικά και με βαριές εκφράσεις για το πρόσωπο Ερντογάν. Τον θεωρώ πειρατή. Ο άνθρωπος είναι πειρατής και τον θεωρώ τη μεγαλύτερη απειλή από όλες. Γιατί? Διότι διαχειρίζεται, είναι εκλεγμένος, είναι πρόεδρος μιας μεγάλης χώρας σε μια σημαντική γεωστρατηγική περιοχή, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι ο ανώτατος άρχον της Τουρκίας και χρησιμοποιεί τη θέση του, την δημοκρατική του νομιμοποίηση και τους δυτικούς θεσμούς στις οποίες έχει ενταχθεί η χώρα του για να ασκεί πειρατεία. Πρόκειται για ένα πειρατή που μας εκβιάζει, τη μία για λίτρα, την άλλη παίζοντας με ψυχές μεταναστών και προσφύγων. Την άλλη, και τι έγινε. Από τη μία έχουμε τον πειρατή και από την άλλη έχουμε μία Ευρώπη η οποία μόλις... θυμάστε τι έγινε το 2015. Καραβιές περνούσαν οι πρόσφυγες προς την Ευρώπη. Η οποία τον χαϊδολογάει, να το πούμε απλά. Ακριβώς. Τον χαϊδεύανε και όταν καταλάβανε τι ζημιά τους έκανε, δηλαδή να τους διελύσει εντελώς, να πάει σε αναστολή η Σέγγεν, να δημιουργήσει πρόβλημα μεταξύ των μελών της κεντρικής Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπολείπων στη Δυτική Ευρώπη, τότε η Ευρώπη, θυμάστε, η κυρία Μογκερίνη βγήκε και είχε μία κοινή συνέντευξη τύπου με τον τότε Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών και τρίξαν υποτίθεται τα δόντια στον Ερντογάν. Στη συνέχεια του δώσαν και κάποια χρήματα με τη συμφωνία της Άνοιξης του 2016. Κάποια πολλά χρήματα. Έτσι, για πολλά δις. Δώσαν λοιπόν λίτρα στο Σουλτάνο. Και σήμερα που ο Σουλτάνος βλέπει ότι δεν παίρνει αυτά τα οποία ήθελε να πάρει, ξαναξεκινάει απειλές και εκβιασμούς. Αυτή τη φορά δεν ζητάει λίτρα, ζητάει άλλα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, το θέμα το βλέπετε, το έχουμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν. Εγώ δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Θεωρώ τον Ερντογάν τη μεγαλύτερη από όλες τις απειλές. Μάλιστα. Έχει στα χέρια του ένα κράτος και εκβιάζει. Παρά το ότι και αναλυτές λένε ότι οι τουρκικές, για παράδειγμα, ένοπλες δυνάμεις είναι, αν όχι υποδιάλυση, εν πάση περιπτώσει, στα πολύ κάτω τους. Αυτό δεν το απαγορεύει από το να κάνει ναδρά πειρατικά, όπως λέτε. Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ότι ποτέ δεν εμπιστευόταν τις δυνάμεις ασφαλείας και τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, τις έχει ρημάξει στη θέση, σε κάποιες κρίσιμες θέσεις, π.χ. για πιλότους. Έχει πάρει μισθοφόρους από το Πακιστάν και από άλλα μουσουλμανικά κράτη και πετάνε τα αεροσκάφη. Ναι. Και αυτό όμως που δεν τον νοιάζει τόσο, διότι τι έχει κάνει. Έχει δημιουργήσει ένα στρατό 80 με 100.000 πολιτοφυλάκων εν είδη ερντογανικής φρουράς των επαναστατών, ας πούμε, πως έχουν στο Ιράν. Μάλιστα. Φανατικών δικού του. Δικών έτσι, του που είναι, δεν είναι... Θα προασπίσουν το καθεστώς Ερντογάν και όχι κάτι άλλο. Τον Ερντογάν ακριβώς. Τους απασχολεί σήμερα στις εσωτερικές εκαθαρίσεις μέσα στην Τουρκία. Τους απασχολεί στις επιχειρήσεις στη Συρία
και μέχρι πρότινος και στο Ιράκ. Μάλιστα. Αν κλείσουν αυτές οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να τους βρει νέο έργο. Μάλιστα. Φεύγουμε λοιπόν από αυτά, να πάμε λίγο στο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μάλλον θα περάσουμε πάλι στα από την Ευρώπη. Έχουμε λίγο χρόνο. Θέλουμε ένα σύντομο σχόλιο για τους πρώτους τρεις μήνες του Ντόναλντ Τραμπ και για την πρόσφατη συνάντηση που είχε με την κυρία Μέρκελ στις ΗΠΑ. Τι εξελίξεις μπορεί να έχουμε. Θυμάμαι που είχατε πει την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα δείτε τον Ερντογάν τουλάχιστον μετά ενός έτους. Ή παραπάνω μου είχατε πει, δεν θυμάμαι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πού βλέπετε να πηγαίνει. Δεν άκουσα καλά το τελευταίο που είπατε. Ναι, είχατε πει, λέω, την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, ότι θα δείτε, θα μπορέσετε να κρίνετε τον Τραμπ, συγγνώμη, τουλάχιστον μετά από ένα έτος διακυβέρνησης. Έτσι ακριβώς. Ποια είναι η αίσθησή σας? Μιλάμε, τα στοιχεία που έχω σε αυτή τη στιγμή μπροστά μου είναι τα εξής. Ναι. Ότι οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει την εξωτερική πολιτική κυρίως, ο Λευκός Οίκος και το State Department, mm-hmm. και οι άνθρωποι που έχουν μπει από τη νέα διοίκηση εκεί, δεν έχουν προηγούμενη κυβερνητική εμπειρία, mm-hmm. ούτε καν πολιτική εμπειρία. Μάλιστα. Είναι άνθρωποι που έχουν μια μακρά πετυχημένη θητεία στον επιχειρηματικό τομέα και θεωρώ ότι θα εφαρμόσουν τέτοιες πρακτικές και τέτοιες λογικές και στις νέες τους θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένουμε διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των πραγμάτων σε σχέση με τον παραδοσιακό που ξέραμε από το State Department. Το δεύτερο είναι ότι εγώ τουλάχιστον έχω μέχρι τώρα κάποια πολύ αισιόδοξα στοιχεία. Είχε πάει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γκοντζιάς, να δει τον κύριο Τίλερσον. Ναι, ναι. Και για πρώτη φορά η αμερικανική πλευρά, και σας μιλάω ειλικρινά, έτσι θα έκανε κάθε λογικός και σοβαρός επιχειρηματίας, γιατί αυτό είναι ο κ. Τίλερσον, mm-hmm. είναι το αφεντικό, είναι το πρώην αφεντικό της μεγαλύτερης πετρελαϊκής εταιρείας στον κόσμο. Λοιπόν, ζήτησε να ακούσει. Αντί να πάει λοιπόν ο Έλληνας υπουργός εκεί και να του πούν, κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε αυτά από εσάς, ναι. ο νέος υπουργός εξωτερικών ζήτησε από τον κύριο Κοτζιά να ακούσει τις ελληνικές θέσεις. Mm-hmm. Και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό, όπως επίσης θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι και ο κύριος Κοτζιάς για πρώτη φορά δεν πήγε με μυξοκλάματα και με παράπονα, πήγε και ενημέρωσε στον βαθμό που μπορούσε να το κάνει ο άνθρωπος. Πήγε και ενημέρωσε για τις ελληνικές θέσεις των Αμερικανών Υπουργών Εξωτερικών. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Τώρα, αν εμείς είμαστε ικανοί να εκμεταλλευτούμε καταστάσεις από τη νέα Αμερικανική διοίκηση, mm-hmm. Ή η νέα Αμερικανική διοίκηση θα αποφασίσει τελικά να παίξει το χαρτί Ελλάδα ή να πει ότι όχι, εμένα με ενδιαφέρει η Τουρκία γιατί αν την αφήσω θα πάει πιο κοντά στην αγκαλιά του Πούτιν. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο, μια άλλη συζήτηση. Μάλιστα. Μέχρι τώρα τα στοιχεία που έχω είναι σχετικά θετικά, mm-hmm. και πράγματι σε ένα χρόνο από τώρα, ναι. θα μπορώ να κάνω μια αποτίμηση, σοβαρή αποτίμηση της πολιτείας του κυρίου Τραμπ και της διοίκησης. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κοψαχίλη. Είμαστε ακριβώς στο όριο της ώρας, Αλεξία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μαζί σας. Ειδικά, συνήθως μιλάμε με τον κύριο Κοψαχίλη μετά από κάποια σημαντικά παγκόσμια γεγονότα που συμβαίνουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Βασίλη Κοψαχίλη. Πάμε εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Και όταν θα έρθουμε στο στούντιο κοντά μας θα είναι ο Κώστας Ρούτουλας Χωράρχης. Έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση σε αναμονή. Μείνετε συντονισμένοι. Μας βλέπετε το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε από το Live 24 και από τα FM 92,2 με ένα ποτήρι γάλα του Μωριά. Να μην ξεχνιόμαστε. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Πλατεία Συντάγματος Ναύπλιο.
Για κάθε αλμυρή αλλά και γλυκιά γεύση, μία είναι η συνταγή. Αλεύρι ζάχαρη. Αλεύρι ζάχαρη με δύο καταστήματα στο Ναύπλιο. Σιδηράς Μεραρχίας και Άργους και Μεγάλου Αλεξάνδρου 81. Για κάθε τύπο ψωμιού, σάντουιτς, λιχουδιές, γλυκίσματα, σνακς, αλλά και καφέ, παγωτά, νοστιμιές. Τώρα ξέρετε. Αλεύρι ζάχαρη. Αλεύρι ζάχαρη στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Άργους 81. Αποκλειστικά για γλυκές απολαύσεις. Αλεύρι ζάχαρη. Η συνταγή της ποιότητας και της νοστιμιάς. Έλεγχος ΚΤΕΟ, ταρατήλης ΚΤΕΟ, delivery ΚΤΕΟ. Για πρώτη φορά τώρα και στην Αργολίδα, delivery ΚΤΕΟ. Αναλαμβάνουμε την παραλαβή, τον τεχνικό έλεγχο και την επιστροφή του οχήματός σας χωρίς καμία επιβάρυνση. ΚΤΕΟ επιβατικών 45 ευρώ. Ταραντήλης ΚΤΕΟ. Το δικό σας ΚΤΕΟ. Καλέστε τώρα στο 10611 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία ΚΤΕΟ Delivery. Ο Ρώση είναι γρήγορος. Ο Βέγκος ήταν γρήγορος. Αλλά εμείς είμαστε ο γρηγορότερος όλων. Ο σούπερ γρήγορος. Πόσο γρήγορος? Μέχρι να πεις... Θέλω ένα σουβλάκι κοτόπουλος, χάρας και σούβλα, special ψητά της ώρας, κρέπες, γλυκές και αλμυρές. Όλα εντός ολίγων λεπτών, στην πόρτα σου, μέρα νύχτα. Απόλαυσε τις απίθανες γεύσεις του και στον σούπερ ανακαινισμένο χώρο του. Ο Σούπερ Γρήγορος. 15 χρόνια τώρα προσφέρει τις καλύτερες γεύσεις στην πόλη του Άργους, γρήγορα και οικονομικά. Κάλεσε γρήγορα στο 27510-68444. Delivery μέχρι τα ξημερώματα. 27510-68444. Όταν η ποιότητα και τα φρέσκα υλικά συναντούν τη συνέπεια, τη γεύση και την άμεση εξυπηρέτηση, τότε στο μυαλό σου έρχεται μόνο μία λέξη: Quattro. Αν θέλεις να απολαύσεις αυθεντική γεύση πίτσας, Quattro. Αν θέλεις να γευθείς πεντανόστιμα ζυμαρικά με χειροποίητες σάλτσες από τα πιο αγνά υλικά, Quattro. Κάτι παραπάνω στην ιταλική κουζίνα. Εξαιρετική ποικιλία σε ορεκτικά και φρεσκότατες σαλάτες. Και το καλό, σας το κρατάμε για το τέλος. Κρέπες γλυκές και αλμυρές, αλλά και βάφλες. Όλα Quattro. Quattro. Όλα στο τραπέζι σας και με ένα τηλεφώνημα. 27520-23150 και 27520-300-707. Πιτσαρία Quattro, Ασκληπιού 15, Ναύπλιο. Με την υπογραφή Φάρμα Μαρνέρης. Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις. Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω? Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί. Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση. Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόχα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr. Sykes Boys and Girls. Volt. Fashion with a Bolt. Argus 39. Ναύπλιο. Facebook. Volt Ναύπλιο. Join us. A life is good. A life is strange. A life is sexy. A life is beautiful. A life is luxury. A life is unique.
Life is flavors. Life is specialities. Life is morning. Life is night. Life is wonderful when you're at the world of 360. 360 Life. Cafe, bar, wine, restaurant. 360 Life. Old City. Napoli. Life is wonderful when you're at the world of 360. DRI 92,2. Η επιστροφή. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί. Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής μαζί από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Καλημερίζουμε εδώ στο στούντιο τον Κώστα Ρούτουλα, χωράρχη. Καλή σας ημέρα, κύριε Ρούτουλα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για άλλη μια φορά στο στούντιο. Καλώς ανταμωθήκαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που μας κάνετε την τιμή και είστε εδώ και πρωί-πρωί σας φέραμε. Να ευχηθούμε και. Καλή θητεία. Καλή θητεία. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Διτά καθήκοντα ο κύριος Ρότουλας. Έχετε τρέξιμο τώρα. Πρόσφατα αντιδήμαρχος στο Δήμο Ναυπλίων. Σε ποιο κομμάτι? Το αντικείμενο της αντιδημαρχίας μου είναι των διοικητικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων και κοινωνίας των πολιτών και από... Σας λέω την επικεφαλίδα. Έχετε τώρα, μεγάλο κομμάτι. Έχει πολλά. Πολύ μεγάλο κομμάτι. Θα αναφερθούμε άλλη φορά. Καλή δύναμη. Με άλλη ιδιότητα την επόμενη φορά. Καλή δύναμη. Θα μείνουμε στην εκδήλωση με αφορμή την. Για να πάμε λοιπόν. Έχουμε στο Δήμο. Ο Δήμος Ναυπλίων και ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού και Τουρισμού κάνουν μία πρόσκληση σε μουσική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 26 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα της Πρώτης Βουλής των Ελλήνων. Έτσι, μπράβο. Όπως το ξέρω, την εκδήλωση θα ανοίξει το μουσικό σχήμα Βυζαντινή και Παραδοσιακή Αντίλαλη υπό τη διεύθυνση τη δική σας, Κωνσταντίνος Ρούτουλας, αποδίδοντας άσματα της δημοτικής παραδοσιακής αφιερωμένης στα γεγονός της Εθνικής Παλιγενεσίας. Μιλήστε μας για το θέμα. Όπως κάθε χρόνο, η χοροδία μας, συνεργασία με το Δήμο Ναυπλίων και το ΔΟΠΑΤ, πραγματοποιεί εκδήλωση για την εθνική εορτή, την εορτή του Ευαγγελισμού, που λέμε γιορτάζει η Παναγία, γιορτάζει και η Πατρίδα, λέει το άσμα. Σωστά. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Διπλή εορτή, διπλή χαρά. Mm-hmm. Γιορτάζει η Παναγία, γιορτάζει και η Πατρίδα. Τι ωραίο, πραγματικά. Και φέτος προσθέτουμε σε αυτό το δίπτυχο, θα έλεγα ένα τρίπτυχο. Άλλο ένα, έχουμε ένα τρίπτυχο. Ποιο είναι αυτό? Ότι η Προσοχής Κυριακή είναι Κυριακή αφιερωμένη από την Εκκλησία μας, από την Ορθόδοξη Εκκλησία πάντα, στον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας, τον Άγιο Ιωάννη, τον συγγραφέα του βιβλίου Κλίμαξ. Είναι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα. Κλίμαξ είναι ένα βιβλίο
σπουδαίο θεολογικό, ορθόδοξο, πολύ βασικό ασκητικό βιβλίο, το οποίο είναι βαθιάς πνευματικότητας, πολύ βαθιάς πνευματικότητας, ίσως άγνωστο βέβαια στον πολύ κόσμο, ωστόσο γνωστό σε επιστήμονες, θεολόγους, φιλολόγους, κριτικούς της έρευνας, κριτικούς του κειμένου, πολύ σημαντικό για την ορθόδοξη πνευματικότητα, έχει τα τελευταία χρόνια, το τελευταίο καιρό έχει έτσι προβληθεί, έχει γνωρίσει εκδόσεις και μάλιστα πολύ καλές κριτικές, το κρίμα γιώτα, επιστημονικές, επίσης με κείμενο, μετάφραση, σχόλια, θεολογικά, κυκλοφορεί και όλο και περισσότεροι άνθρωποι υποψιασμένοι, ψαγμένοι να το πω έτσι, όχι απλώς, χωρίς να έχει κάποια μορφή, ένας απλός θρησκευόμενος, ένας πιο φιλοσοφημένος χριστιανός θα έλεγα, πιο θεολογικά έτσι, ψαγμένος, υποψιασμένος, το αναζητά και πραγματικά βλέπει πράγματα πιο βαθιά στοιχεία της πίστης, της ορθοδοξίας μας. Είναι λοιπόν το βιβλίο «Η Κλίμαξ». Και αυτό το βιβλίο, ο ομότιμος καθηγητής πλέον του Πανεπιστημίου Αθηνών της Μουσικολογίας και καθηγητής μου, κύριος Γρηγόριος Στάθης, εμπνευστής από αυτό, έχει κάνει μια εξαίρετη δραματουργία. Έχει κάνει ένα μουσικό έργο, ένα εξαίρετο μουσικολογικό έργο, μουσικοθεολογικό θα το λέγαμε, και το έχει τονίσει, όπως λέμε, δηλαδή, το έχει μελοποιήσει με βυζαντινή σημειογραφία, με βυζαντινή παρασημαντική. Αριστούργημα, θα είναι. Αριστούργημα, και θα το ερμηνεύσει αυτό το έργο ένας εκ των καλύτερων του διαδόχων και μαθητών, φίλος, ο καθηγητής, ο κύριος Γρηγόριος Αναστασίου, επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, ένα σπουδαίο πρόσωπο, νέο πρόσωπο, άτομο, αλλά πολύ σημαντικό στην έρευνα, τη μουσικολογία, τη βυζαντινή. Αυτός λοιπόν είναι ο χωράρχης. Θα ερμηνεύσει το έργο του καθηγητού μας, του ομοτήμου καθηγητού κύριου Γρηγορίου Στάθη. Το οποίο μελοποιήθηκε, δηλαδή, για να το καταλάβουμε, η κλίμακα των αρετών, ναι, το έργο που μας είπατε, μελοποιήθηκε. Είναι εμπνευσμένη από το βιβλίο «Κλίμαξ» του Γέωνα του Σιναήτου και μελοποιήθηκε από τον ομότιμο μας καθηγητή. Με ακούσματα, ναι, με βυζαντινό υπόβαθρο. Βυζαντινά, προφανώς, βυζαντινά, ακριβώς, με βυζαντινή σημειογραφία, βυζαντινή παρασημαντική. Όπου εξαιρετικό, εξαιρετικό είναι. Θα έλεγα, έχει μια και λίγο θεατρική, αν θέλετε, έτσι, υφή. Με ψάλτες διαβάζουμε εδώ. Ναι, ακριβώς. Ηλυσιώτες ψάλτες, βυζαντινή χοροδία εξ Αθηνών. Βυζαντινή χοροδία από την Αθήνα. Τα Ηλίσια, Ηλυσιός ποταμός. Ηλυσιώτες ψάλτες έχουν σαν βάση τους την Άνω Ηλίσια, τον οριακό νότο της Αγίας Μαρίνας. Άνω Ηλίσιον. Εκεί είναι η σχολή της Ενορίας, η οποία πραγματικά στην οποία φοιτούν αγόρια και κορίτσια, φοιτητές, φοιτήτριες. Νέοι άνθρωποι, είναι νέοι άνθρωποι. Την αποτελούν νέα παιδιά. Πόσο ιδιαίτερο είναι να τα ακούμε αυτό. Ναι, είναι πραγματικά. Είναι κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητά μας. Ακριβώς. Είναι νέα παιδιά. Πολύ νέα παιδιά. Φοιτητές και φοιτήτριες. Βέβαια, η χοροδία που θα έρθει μεθαύριο, από ό,τι ξέρω, είναι αμιγώς ανδρική. Αλλά άλλο σχήμα είναι και ανδρικό και γυναικείο. Ακριβώς. Όπως έχουμε συνηθίσει και κάνουμε τελευταίες εκδηλώσεις, όπως τα Παλαμίδια, φιλοξενήσουμε βυζαντινό ανδρικό, βυζαντινό γυναικείο. Δείχνοντας ότι η βυζαντινή μουσική μπορεί να θεραπεύεται, να υπηρετείται, να άδεται από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως φίλου. Ακριβώς. Γιατί το έχουμε ταυτίσει ίσως με άντρες, ψάλτες. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Όχι. Είναι ανοιχτό, ειδικά τώρα γίνεται ένα πολύ καλό έργο. Κάνω μια παραπομπή τώρα. Έτσι, μια παράτηση με τα μουσικά γυμνάσια και τα αλήθεια. Έχει γίνει ένα πολύ, πολύ μεγάλο καλό. Μάλιστα. Ότι η βυζαντινή μας μουσική, που δεν είναι άλλη από την ελληνική μουσική, όπως έχουμε πει, τη λέμε βυζαντινή εκδοχικά για το γνωστού λόγου, επειδή αναπτύχθηκε στο λεγόμενο Βυζάντιο. Αλλά είναι συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μας κληρονομίας, της αρχαίας μας ελληνικής πολιτιστικής μουσικής κουλτούρας. Αυτή λοιπόν στα μουσικά σχολεία δόξα τω Θεώ διδάσκεται. Mm-hmm. Και γίνεται γνωστή και έχουν βγει οι πρώτοι κάποιοι. Έχουν βγει οι πρώτοι μαθητές που είναι πλέον και καθηγητές, αγόρια κορίτσια. Διδάσκουν παραδοσιακά όργανα τα οποία είχαν σχεδόν εκλείψει. Mm-hmm. Ας πούμε, νομίζαμε ότι ο Στεφανίδης θεωρήσαμε ότι ήταν ο τελευταίος στο κανονάκι. Δόξα τω Θεώ, σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι και νέες που παίζουν το κανονάκι, το οποίο είναι ένα αρχαίο όργανο που πέρασε στο Βυζάντιο. Ποιο είναι το κανονάκι? Το κανονάκι είναι ο αρχαίος κανόν. Είναι όντως ανάγεται στα αρχαία χρόνια. Mm-hmm. Όπως μας εξήγησε πρόσφατα και ο καθηγητής του μουσικού τμήματος, ο κ. Λάμπρος Λιάβας, σε πρόσφατη εκδήλωση στο Άργος που έγινε, και όπως και άλλοι ερευνητές. Είναι ένα όργανο που μοιάζει με το σαντούρι. Μάλιστα. Αλλά δεν έχει τις μπακέτες, το πούμε έτσι. Είναι λίγο τσιμπητό. Θα το δείτε. Σε εκδόηλος που θα κάνουμε προσφάτως, θα σας ενημερώσω, ναι. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικό. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα μουσικά γυμνάσια και τα ελληνικά έχουν κάνει πολύ καλό. Διέδωσαν και διατηρούν σε νέα παιδιά, σε νέα άτομα τη βυζαντινή μουσική, το δημοτικό τραγούδι, το παραδοσιακό είδος. Να μην χάσουμε τις ρίζες μας τουλάχιστον. Ακριβώς, που είναι η συνέχεια, καλό και το σολφές, καλή και η ευρωπαϊκή. Όλα είναι πολύ καλά. Καλά, αλλά μην χάνουμε τις ρίζες μας. Βεβαίως, αλλά μην αφήσουμε τη δική μας, την καθημάς μουσική, που δεν είναι άλλο παρά η συνέχεια της αρχαίας ελληνικής.
στην εκδήλωση αυτή, βέβαια, προφανώς θα έχουμε και τους Βυζαντινούς και παραδοσιακούς συνδιοργανωτές μαζί με το Δήμο Ναυπλίων και το ΔΟΠΑ, και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους παράγοντες για αυτή τη συνδιοργάνωση πάντα. Όπου θα έχουμε και άσματα, τραγούδια, δημοτικά, παραδοσιακά και κάτι νεότερο για την Εθνική Παλιγενεσία, αφορώντα όλα στο γεγονός της Εθνικής Παλιγενεσίας. Ένα ρεπερτόριο πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ θελκτικό θα έλεγα, ωραίο, δίκο. Καλούμε όλους να έρθουν να απολαύσουν. Φυσικά με ρωτούν πολύ τώρα με την κρίση. Έχει εισιτήριο? Όχι, δεν έχει εισιτήριο. Είναι ελεύθερη είσοδος. Να το πούμε αυτό. Ναι. Ελεύθερη είσοδος λοιπόν την Κυριακή στις 7 στο Βουλευτικό. Να απολαύσουν και τα τραγούδια μας, τα ιστορικά τραγούδια, τα εθνικά. Και αυτό το πάρα πολύ ωραίο έργο. Εδώ να σημειώσουμε ότι θα έχουμε και λίγο λόγω της επικαιρότητας του Ευαγγελισμού, η άλλη μέρα του Ευαγγελισμού. Δώστε μου λίγο την αφήση. Βεβαίως. Η Κυριακή Αλεξία θα έχει τη μετική της. Το πρωί έχουμε εκδήλωση στο Βουλευτικό, μας έλεγε χθες ο κύριος Κελιώτης. Να πούμε ότι αλλάζει η ώρα, μην μπερδεύει ο κόσμος. Σάββατο προς Κυριακή. Σημερώματα, Σάββατο προς Κυριακή. Πάμε στη θερινή μας ώρα. Στη θερινή ώρα. Αυτή είναι η Κυριακή. Είναι, πού θα πάει, θα κοιμηθεί. Η κλίμαξ σημαίνει στη δημοτική το πόπλα σκάλα. Εγώ νοητή σκάλα. Έτσι, νοητή, πνευματική σκάλα. Και όλοι μας στη ζωή δεν ανεβαίνουμε σκαλοπάτια. Έτσι. Και κοπιάζουμε, δεν ανεβαίνουμε ένα Γολγοθά. Είναι αλήθεια τώρα ότι δεν πρέπει να φτάσουμε ποτέ στην κορυφή, αλλά ένα σκαλοπάτι πιο κάτω? Να το πω διαφορετικά. Είναι λέει αλήθεια. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ένα πολύ ωραίο χέρι πατρός, ότι είναι η ατέλεστος τελειώτης. Εκεί οδεύουμε. Η τελειώτης είναι ατέλεστος, δεν έχει τέλος. Μάλιστα. Δηλαδή είναι τόσο ωκεανός, αλλά πώς είναι η γνώση, λέμε ωκεανός πραγματικά. Όσο και να μάθει κανείς, είναι ωκεανός. Και πραγματικά όλο και μετέχεις και κάτι μένει ακόμα. Έτσι και η αρετή και το καλό που είναι το σκεφαλαιόνιο Θεός. Γιατί ο Θεός αγάπη εστίν, είναι τα πάντα. Αυτή η κλίμακα λοιπόν οδηγεί σε αυτό το μεταφυσικό, στο Θεό. Και δεν έχει τέλος, πραγματικά. Όσο καλός και άγιος και να είσαι, ακόμα έχει στάδιο να εργαστείς, να προχωρήσεις. Ατέλεστος, χωρίς τέλος δηλαδή, ατέλεστος τελειώτης των τελείων. Παρακαλώ, κύριε Ιωάννη. Συλλήθηκε η απορία, γιατί δεν ανεβαίνουμε στο τελευταίο σκάλι. Ίσως... πάντα θα υπάρχουν κι άλλα. Ακριβώς. Υπάρχει ακόμα ορίζοντας, υπάρχει ακόμα πεδίο. Πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα. Αυτό είναι το τρίπτυχο λοιπόν, έτσι, συνελώντη πίν της εκδηλώσεως, Βυζαντινίμνη του Ευαγγελισμού, ολίγη, τραγούδι για την Εθνική Παλιγενεσία και το έργο το αφιερωμένο, το εμπνευσμένο από το βιβλίο «Κλίμαξ», το Αγίου Ιωάννου του Σιναίτου, από την προσκεκλημένη μας χοροδία, Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών, «Οι Λυσιώτες Ψάλτες». Να μην ξεχάσουμε να πούμε, Βασίλη μου, ότι παραμονή της 25ης Μαρτίου, η Ευαγγελίστρια θα φορέσει τα καλά της, έτσι, βέβαια. Θα λάμπει εκεί επάνω στο βράχο. Είναι τριήμερο. Θα λειτουργήσει και, και η Λαϊκή Πανήγυρση, που πάντα έτσι παραδοσιακή και έρχονται από παντού. Θα έχουμε και την υπέροχη παρέλαση το Σάββατο. Το Σάββατο. Μα είναι βεβαίως, δυνατόν το Σάββατο. Να μην χάσουμε μια μέρα πιο πριν. Γινότανε Πέμπτη, ξέρω εγώ, η παραμονή. Βασίλη, Παρασκευή η παρέλαση. Θα πηγαίναμε τετραήμερο σχεδόν. 3,5 μέρες. Τι να κάνουμε. Το Σάββατο. Κάνουμε ότι ξεκινάει την Παρασκευή, όπως σωστά επισήμανε, ένα όμορφο τριήμερο, ιδιαίτερο τριήμερο, με το χρώμα ιστορικό και έντονα θρησκευτικό. Γιορτάζει η Παναγία, γιορτάζει και η Πατρίδα. Διπλή γιορτή. Διπλή γιορτή. Εσείς τώρα που γνωρίζετε από μουσική, εμείς δεν προσπαθούμε, μας αρέσει, αλλά τέλος πάντων εσείς γνωρίζετε σαφώς περισσότερο και από βυζαντινή μουσική. Είμαι περίεργος λίγο για την κλίμακα των αρετών που λέτε. Σε τι μοτίβο, ναι, πού. Πώς μελοποιείται δηλαδή, ναι. Τι ακούσματα είναι αυτά, θα έχει να κάνει με αυτό που ξέρουμε ως παράδοση από τα ακούσματα του 1821, θα είναι προγενέστερο? Να σας πω. Ή θα είναι κάτι πιο σύγχρονο. Το συγκεκριμένο έργο αυτό, ναι. Είπαμε... Δεν ξέρω, συγχρόνω σας διακόπτω, έχει ξαναμελοποιηθεί ή είναι πρώτη φορά? Πρώτη φορά. Είναι πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Και είναι πούμε... και η πρώτη παρουσίαση. Να σας πω, μετά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και μετά την παρουσίαση εν μέρη, γιατί αποσπασματικά, στα ελληνόφωνα χωρία της Κάτω Ιταλίας, όπου συνόδευσε η χοροδία, οι μαΐστορες της ψαλτικής τέχνης, μέλη της χοροδίας αυτής, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά που θα παρουσιαστεί παγκοσμίως στον Ναύπλιο. Πάρα πολύ φρέσκο. Βεβαίως. Είναι η πρώτη φορά που μελοποιείται κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά παγκόσμια πρώτη. Πού θα φτάσει το Βουλευτικό? Παγκόσμια πρώτη.
Η αίθουσα του βουλευτικού θα φτάσει. Δεν ξέρω, θα βάλουμε και απ' έξω ίσως κάτι έτσι να. Κάτι, τι να κάνουμε. Κάτι πρέπει να. Είναι αυτός ο χώρος μας. Αλλά ο ήχος θα είναι τόσο δυνατός και τόσο ωραίος που. Ακριβώς. Υπάρχουν και τρόποι βέβαια μέσω της τεχνολογίας βέβαια, να γίνουν πολλοί κοινωνοί εκτός βουλευτικού. Ξέρετε, με τους τρόπους που. Μπορεί να μεταδοθεί και βέβαια. Βεβαίως. Υπάρχουν τρόποι. Να πω τώρα για την κλίμακα. Κλίμαξη, είπαμε, σημαίνει απλά στη δημοτική σκάλα. Είναι ο τίτλος του βιβλίου. Εδώ πέρα μιλάει για μια νοητή, νοή κλίμακα αρετών. Σκαλοπάτι, σκαλοπάτι, ανεβαίνω, προχωρώ σε κάτι για να φτάσω. Να το πω έτσι λίγο θεολογικά. Ανεβαίνω τη σκάλα, το Γολγοθά, αν θέλετε πολλές φορές, ναι, με ναι. Τη ζωή, με τις δυσκολίες, τις αντικσότητες. Γιατί το ανέβασμα δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι κοπιώδες έργο. Το κατέβασμα είναι εύκολο. Αγωνίζομαι, το κατέβασμα λοιπόν, είναι. Ακριβώς για να φτάσουμε πού, στην Ανάσταση. Που είναι ο σκοπός μας όλη αυτή τη περίοδο που διανύουμε τώρα. Να δούμε και λίγο στην περίοδο, Μεγάλη Σαρακοστή. Mm-hmm. Ο σκοπός είναι πραγματικά να φτάσουμε σε ένα αίσιο τέλος, σε μια αίσια έκβαση στην Ανάσταση. Τώρα, όσον αφορά τη μελοποίηση. Στη μουσική, όπως καλά γνωρίζετε σίγουρα, έχουμε τις κλίμακες. Τις μουσικές κλίμακες. Καλά, μην το λέτε καλά, γνωρίζουμε εμείς, ειδικά. Εγώ ειδικά, η Ελισσία ξέρει. Εγώ, κάτι στη λίγο. Μουσική, και κάτι λίγο. Και, ξέρουμε, και στην ευρωπαϊκή μουσική, στη δυτική μουσική, αλλά πολύ περισσότερο στην ελληνική, τη λεγόμενη Βυζαντινή, έχουμε τις κλίμακες, τις μουσικές σκάλες. Λοιπόν, αυτές η κάθε μία έχει, θα λέγαμε, το δικό της χαρακτήρα, το δικό της ηχόχρωμα, η κάθε μουσική κλίμακα. Άλλη είναι χαρμόσυνη, εφρόσυνη, άλλη λυπητερή, άλλη παραπονιάρα, άλλη παρορμητική. Είναι όπως έχεις ένα, επιτρέψτε μου για την παρομοίωση, ένα φαγητό. Το ένα είναι πικάντικο, το άλλο είναι πιο έτσι, ουδέτερο, πιο light, πιο ελαφρύ. Το, έτσι. Λοιπόν, έτσι είναι και στη μουσική. Εδώ λοιπόν ο μελοποιός, αναλόγως του περιεχομένου που έχει μέσα από ένα του κειμένου, χρωματίζει, μετέρχεται τα ανάλογα μουσικά σχήματα, την ανάλογη μουσική, το ανάλογο μουσικό ηχόχρωμα. Στα λυπητερά θα χρησιμοποιήσει κλίμακες έτσι θρηνώδεις, στα χαρμόσυνα, στα αναστάσιμα, στα πανηγυρικά, θριαμβευτικές κλίμακες, όπως ανάλογη στο δημοτικό τραγούδι. Έχουμε το αντίστοιχο, γιατί είναι δύο κλάδοι του ίδιου δέντρου, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν. Δηλαδή το εκκλησιαστικό, το βυζαντινό από τη μία, το δημοτικό, το παραδοσιακό, αν θέλετε, από την άλλη, που έχει τις προεκτάσεις στο σημερινό έντεχνο, στο λαϊκό, στο Θοδωράκι, στο Μαρκόπουλο. Και θα κάνουμε κάποιο παράδειγμα. Βεβαίως, για να καταλάβουμε καλύτερα. Μα επιβάλλεται. Για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα αυτό. Το πάτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, κλίμαξε λοιπόν το έργο. Η νοητή κλίμακα. Κλίμακες μουσικές χρησιμοποιεί ο μελοποιός, ο συνθέτης, για να ζωντανέψει, για να κάνει πιο ωραίο, πιο ανάγλυφο το περιεχόμενο αυτό της κλίμακας. Λοιπόν, τώρα, αν θέλετε να πούμε κάποιο παράδειγμα που έχει σχέση και με την ασματογραφία, με τα παραδοσιακά μας τραγούδια, τα εθνικά, για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, οι ακροατές μας, τη συνέχεια, την αδιάρρηκτη συνέχεια και την αμεσότητα της ελληνικής μουσικής, που είναι φαινόμενο παράλληλο με την ελληνική γλώσσα, η μουσική ντύνει τη γλώσσα, είναι το κατάλληλο ένδυμα του λόγου, όπως λέει πολύ ωραία ένας μουσικολόγος. Έτσι και εδώ, η μουσική, η βυζαντινή, με όλες τις κλίμακες, με την ποικιλία των ηχοχρωμάτων, είναι το κατάλληλο ρούχο, ένδυμα του λόγου, του ποιητικού κειμένου. Δεν μπορείς δηλαδή σε ένα λυπητερό να βάλεις χαρμόσυνη μουσική. Ούτε το αντίστροφο. Πρέπει να είναι το ανάλογο, το ταιριαστό, σωστά, το αρμόδιο. Σωστά. Έτσι λοιπόν, εδώ μεθαύριο έχουμε τραγούδια, όπως λέμε, παραδοσιακά, κλέφτικα, ιστορικά. Θα μου επιτρέψεις να σου πω ένα παράδειγμα που θα φανεί η συνέχεια της ελληνικής μουσικής. Ποιο είναι αυτό? Θα σου πω ένα λίγο βυζαντινό. Όταν λέω λίγο, όχι λίγο. Όχι, θα ήθελα τώρα να κάνουμε, ναι, τώρα να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα. Το κάνουμε και μετά τα λέμε το ελληνικό παράδειγμα. Ναι, δεν θα ήταν καλύτερο. Πώς το ακούς? Βεβαίως, βεβαίως. Πολύ ευχαρίστω. Είναι κρίμα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. Υπέροχα ακούσματα σε λίγο από τον Κωνσταντίνο Ρούτουλα. Μας βλέπετε το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Με ένα ποτήρι γάλα του Μωριά. Επανερχόμαστε εδώ μαζί. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί. Ο Βασίλης Ζώης και η Αλεξία Δρίτσα σας λένε καλημέρα με το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο μαζί. Καθημερινά 9 με 11 στον DRI 92,2. Τα γεγονότα, τα πρόσωπα, οι εξελίξεις, τα σχόλια. Όλα στην εκπομπή μαζί. Γιατί μαζί είναι καλύτερα. Έλα και εσύ μαζί.
Είμαστε εδώ μαζί στο τελευταίο μισάωρο αυτής εδώ της εκπομπής από τον DRI 92,2 στο FM. Μας βλέπετε ζωντανά από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV. Μας βλέπετε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις. Μας ακούτε από το Live 24 και από το FM 92,2. Σε 900 σημεία πώληση σε ολόκληρη την Ελλάδα, το γάλα του Μωριά σας περιμένει την επόμενη μέρα της παραγωγής για να το πιείτε και να χαρούν και τα παιδιά σας και η οικογένειά σας με ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή σε προϊόντα γάλακτος. Την καλημέρα μας στο Mentor Bar & Grill στην πλατεία Συντάγματος, στο νέο στέκι, στο Ναύπλιο. Το γνωρίζετε το Mentor, κύριε Ρούδουλα? Εξαιρετικό στέκι, σας το προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Την καλημέρα μας στο Ικτέο Ανατολικής Πελοποννήσου 1611 για οποιοδήποτε πληροφορία θέλετε για το τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας σας. Μπείτε στο διαγωνισμό στο Facebook, στο Ικτέο Ταραντήλης, σελίδα Ικτέο Ταραντήλης. Κάντε like και share τη φωτογραφία που θα δείτε με το δίκυκλο και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για τον δωρεάν τεχνικό έλεγχο της μοτοσυκλέτας σας. Την καλημέρα μας στο 360 Cafe Wine Bar, όπου την Κυριακή στον Εύερο Σάντι η Ράνια Κωστάκη θα μας παίξει υπέροχη μουσική. Την καλημέρα μας στο Ξένον Καφέ στην πλατεία Συντάγματος και τον υπέροχο καφέ Mr. Roses που μας περιμένει. Την καλημέρα μας στη Μελισσινό Security. Τους ευχαριστούμε για τη φύλαξη των σπιτιών και των επιχειρήσεών μας, των εκδηλώσεών μας και όχι μόνο, με τα υπερσύγχρονα συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης από τη Μελισσινό Security σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και στην Αργολίδα. Την καλημέρα μας στο Negro Espresso Bar και το εστιατόριο Αραπάκος για αδυνάτισμα. Δεν είπαμε σήμερα. 2752-023-423 Apple Center, δίπλα ακριβώς από το νοσοκομείο του Ναυπλίου, Κολοκοτρώνη 4 στο Ναύπλιο. Υπέροχες θεραπείες και για το πρόσωπο. Την καλημέρα μας στην ETV Market και GD Energy Solutions, Μεγάλο Αλεξάνδρου και Νέλη 1 στο Ναύπλιο, ακριβώς απέναντι από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι με αγορά προϊόντων LED άνω των 150 ευρώ η τοποθέτηση γίνεται δωρεάν. Μειώστε το λογαριασμό της ΔΕΗ έως και μείον 80% και γιατί όχι να κυρώσετε και τη ΔΕΗ που δεν ξέρουμε και τι γίνεται με τη ΔΕΗ. Μην πληρώνετε και το οίκο για τους πρόσφυγες και τις πισίνες με αυτόνομα συστήματα φωτισμού και όχι μόνο. Την καλημέρα μας στην πιτσαρία Quattro με την υπογραφή Pharma Marneris Ασκληπίου 15 στο Ναύπλιο. Μεγάλο live την Παρασκευή. Κάντε τις κρατήσεις σας έγκαιρα. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στο στούντιο με τον Κωνσταντίνο Ρούτουλα, το χωράρχη μας, και με αφορμή τη μεγάλη εκδήλωση που θα έχουμε για την Εθνική Παλιγενεσία στο Βουλευτικό, στο Ναύπλιο, την Κυριακή, 26 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα, αφού έχουμε γυρίσει τα ρολόγια μας το Σάββατο ξημερώματα προς Κυριακή. Και σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα ακούσουμε ήχους. Βεβαίως. Ήχους από τον Κωνσταντίνο Ρούτουλα. Βεβαίως. Είπαμε η εκδήλωσή μας, η προσοχή. Περιλαμβάνει, το λέω πάλι για τους όσους τώρα άνοιξαν τους δέκτες τους, ναι, είναι τρίπτυχο. Mm-hmm. Έχουμε ύμνους του Ευαγγελισμού, έχουμε βυζαντινούς ύμνους, έχουμε τραγούδια παραδοσιακά, νεότερα έντεχνα αφορώντας το γεγονός Εθνικής Παλιγενεσίας και λόγω του ότι αυτή η Κυριακή συγκεκριμένη, Τετάρτη των Νηστιών, από την Εκκλησία μας είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη, τον συγγραφέα του βιβλίου που λέγεται Κλίμαξ των Αρετών, σκάλα. Νοητή. Έχουμε καλέσει την εξ Αθηνών Βυζαντινή Χοροδία Ηλυσιώτες, από το Ηλίσια, Ηλυσός Ποταμός. Ναι. Ηλυσιώτες ψάλτες με χωράρχη τον μουσικολόγο κύριο Γρηγόριο Αναστασίου, που θα μας παρουσιάσει δραματοποιημένη από τον ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Εθνών κύριο Γρηγόριο Στάθη, την Κλίμακα των Αρετών. Ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, πρωτότυπο, παρουσιάζεται τρίτη, τέταρτη φορά παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, μετά το Μέγαρο Μουσικής και την Ιταλία. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο το κοινό, φυσικά, για τους πάντες. Πολύ σημαντικό. Την Κυριακή 7 η ώρα, στο Βουλευτικό, θα απολαύσουν κάτι διαφορετικό από ό,τι συνήθως μέχρι τώρα ήξερα. Καλούμε λοιπόν όλους. Εκείνο που έχω να πω έτσι εν κατακλείδη τώρα της παρουσίας μου εδώ, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, είναι να καταδείξουμε, να δείξουμε λίγο, να δώσουμε ένα μικρό δείγμα ηχητικό της συνέχειας της ελληνικής μουσικής. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, από τους βυζαντινούς χρόνους, σήμερα. Θα έλεγα πιο πριν, από τους αρχαίους χρόνους. Από τους αρχαίους χρόνους είναι ένα φαινόμενο παράλληλο η μουσική μας, η ελληνική, η λεγόμενη Βυζαντινή, δεν είναι άλλη παρά η ενιαία ελληνική μουσική, που ερίδεται, έχει δηλαδή τις ρίζες της και στηρίζεται στα αρχαία ελληνικά χρόνια, όπως και η γλώσσα μας. Είναι μια εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Και τα δύο μεγέθη αυτά, μουσική και γλώσσα, συμπορεύονται. Την οποία βέβαια, επειδή είστε και ναι, εκπαιδευτικός, ναι, τη γλώσσα, δεν τα πάμε και τόσο καλά, είναι η αλήθεια.
κύριε Ρωτουλά. Εκεί υπάρχει θέμα. Γίνονται προσπάθειες. Όχι, γίνονται προσπάθειες. Λες και είναι κάποιοι εκεί. Να μην μάθουν τα παιδιά να μιλάνε τόσο καλά. Σαν κάποιοι να θα λέγαμε. Να γράφουν, ναι. Φυσικά. Σαν κάποιοι να είναι, θα λέγαμε, λίγο ισοστροφολικό όρο. Εγκάθετοι. Ναι. Λίγε. Μπορεί και να. Μπορεί αλλά και... μέσα της δεκαετίας του 70 ναι, και μετά. Ναι. Δεν θα αφαιρθώ τώρα στο πολιτονικό. Δεν τεμένω σε όλα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι παρόλο που έχουμε μια πολύ πλούσια γλώσσα, πιθανότατα την πιο πλούσια του κόσμου. Βλέπεις παιδιά σήμερα ή ανθρώπους που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέει ο Σαράντος Καραγιάννης. Ένα λεξιλόγιο 100 λέξεων. Αυτό που λέει ο Σαράντος Καραγιάννης. Πολύ ωραία. Ένα βιβλίο. Και εκείνο όχι ελληνικά. Ναι. Έχει γράψει ο Σαράντος Καραγιάννης, αυτός ο πολύ σπουδαίος δεινός φιλόλογος, ένα βιβλίο Αλαλία και το άλλο Αλεξία. Αλεξία. Όχι. Χωρίς λέξεις. Αλαλία. Αλεξία. Μάλιστα. Έτσι είναι χαρακτηριστικό του τι θέλει να πει, καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Για να δούμε το σημαίνει. Λοιπόν, η γλώσσα μας λοιπόν, η ελληνική και η μουσική μας είναι δύο μεγέθη τα οποία στην πορεία των αιώνων αλληλοπεριχωρούνται. Mm-hmm. Ποτέ, ας πούμε, η Αηδή μας, η Ραψοδή μας δεν έλεγαν κάτι πεζό. Την Ιλιάδα, την Οδύσσια, τα Έπι, ποτέ δεν τα έλεγαν πεζά. Πάντα τα έλεγαν με μουσικό τρόπο, εμελώς επίρρημα, εμελώς. Με απαγγελία, απήγγυλαν. Και όταν λέμε απαγγέλω με ένα ηχόχρωμα. Υπήρχαν οι αηδοί. Ποιοι είναι οι αηδοί σήμερα, θα λέγαμε. Θα λέγαμε, χωρίς να φανεί κωμικό, οι ψάλτες. Αλλά οι όντως ψάλτες. Οι αυθεντικοί ψάλτες. Ναι, ναι. Γιατί σε οτιδήποτε υπάρχει το αυθεντικό. Βεβαίως. Έτσι, και η μετριότητα και το κύβδηλο ακριβώς και το ανάξιο εκπροσώπησης. Το fake. Ακριβώς. Λοιπόν, άλλο το τώρα βέβαια η κάλυψη ανάγκης και άλλο το αυθεντικό. Όταν λέμε ψάλτης, αηδός, ο αρχαίος αηδός, ο ραψοδός, είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Συγκεφαλαίωνε στο πρόσωπό του. Πάρα πολλά πράγματα. Τη μουσική γνώση, τη φιλολογική γνώση, τη φιλολογία, τη μετρική, την ποίηση. Είναι ένας ουσιαστικά μικρός πανεπιστήμων στο είδος του. Αυτό σήμερα βέβαια δεν υπάρχει εκτός εξαιρέσεων. Αυτό το σχήμα που φέρνουμε από Αθήνα, τολμώ να πω ότι ο χωράρχης και μέλη της χοροδίας αυτής είναι σε αυτή την κατηγορία. Είναι οι ηλισιώτες ψάλτες είναι κομμάτι της εταίρας χοροδίας, μαΐστορες ψαλτικής τέχνης, της πανεπιστημιακής χοροδίας. Είναι από τα καλύτερα μουσικά βυζαντινά σχήματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι η μουσική μας, η γλώσσα συμπορεύονται, έτσι, αγκαλιάζονται, είναι αγκαλιά θα λέγαμε, αλληλοπεριχωρούνται. Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα, δηλαδή βεβαίως. Ένα άκουσμα του 20ου αιώνα, ναι. Δεν λέω του 21ου αιώνα, ναι. που το ξέρουμε όλοι, που να έχει, να μπορούμε να το συνδέσουμε με το δηλαδή, να το κάνω ανάποδα, να πω από τώρα προς τα πίσω. Θα μας το ερμηνεύσετε εσείς. Να το ερμηνεύσω, ναι. Να πω δηλαδή ένα παράδειγμα και είμαστε κάτι επίκαιρο, από τα προγράμματα τώρα της Εθνικής Παλιγενεσίας. Βεβαίως. Ποίηση Διονυσίου Σολόμου, μελοποίηση, μουσική Γιάννη Μακόπουλου. Mm-hmm. Ή κάτι άλλο, μουσική Μίκη Θοδωράκη. Δηλαδή λέω έτσι δύο ονόματα μελοποιών που είναι πάρα πολύ γνωστοί, εκφράζουν τη σημερινή, τη γενιά έτσι, του νεότερου. Της νεότερης ελληνικής δημιουργίας, τον 20ο αιώνα, οι οποίοι στα περισσότερα μελουργήματα, τους περισσότερες συνθέσεις, είναι εμπνευσμένοι, κατ' ομολογία και τον είδα, από την λεγόμενη βυζαντινή μουσική, από την ελληνική μουσική. Αλλά το λέμε έτσι επειδή το ξέρει ο κόσμος, τη βυζαντινή μουσική. Παράδειγμα, το απόσπασμα από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονυσίου Σολομοποίηση, μελοποίηση του Γιάννη Μαρκόπουλου, άκρα του τάφου, σιωπήση τον κάμπο, βασιλεύει, mm-hmm. που αναφέρεται στην πολιορκία του Μεσολογίου και ποιο το ξέρει, το ξέρουμε, φαντάζομαι και από τις σχολικές μας εορτές τότε και προετοιμασίες. Είναι τονισμένο, μελοποιημένο στο γνωστό, στον πιο διαδεδομένο ήχο της ελληνικής μουσικής. Σε αυτόν άλλωστε υπάρχουν και τα περισσότερα τραγούδια μας, τα δημοτικά, νησιώτικα, ποντιακά, από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Είναι στον πρώτο ήχο, η μουσική μας έχει 8 ήχους, 8 μουσικούς τρόπους. Οι αρχαίοι τους έλεγαν τρόπους, με άλλες ονομασίες. Λίδιος, Φρύγιος, Δόριος, Υποδόριος, Μιξολίδιος, έτσι τους έλεγαν οι αρχαίοι μονοπρόγονοι. Στο Βυζάντιο μετονομάστηκαν πρώτος ήχος, δεύτερος ήχος, τρίτος, πλάγιος του πρώτου κλπ. Είναι 8 μουσικοί τρόποι. Σε αυτούς λοιπόν κυρίαρχος στην ελληνική μουσική είναι ο πρώτος ήχος. Είναι ο αρχαίος δόριος τρόπος, έτσι τον έλεγαν. Μουσικός δρόμος. Θα σας πω λοιπόν το άκρα του αυσιωπή, θα σας πω ένα δημοτικό την αρχή του που είναι στον ίδιο τρόπο, μουσικό στον ίδιο ήχο. Θα σας πω και ένα εκκλησιαστικό. Νομίζω αυτά αρκούν έτσι. Βεβαίως. Να πάρουν. Και θα δείτε ότι είναι στο ίδιο τόνο, να το πω απλά. Στο ίδιο ηχόχρωμα. Ότι συνδέονται, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει συνδέονται. Ακριβώς. Για πάμε λοιπόν. Να ακούσουμε λοιπόν. Δεν έχουν βέβαια όργανα, θα το κάναν πιο αντίληπτο αυτό. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα θα ήταν διαφορετικά. Θα το οργανώσουμε. Άλλη φορά επιφυλασσόμαστε να έχουμε κάτι πιο οργανωμένο. Βεβαίως. Λοιπόν, θα το πω μόνο φωνητικά τώρα, ακαπέλα. Για πάμε. Λέει λοιπόν, άκρα του τάφου σιωπή.
Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει. Λαλί πουλί παίρνει σπυρί, κι η μάνα το ζηλεύει. Έχουμε για τον νική του φθόγκου, νι παπά στην Ευρωπαϊκή, ντο ρε ρε, ντο, το αντίστοιχα λέω, ντο ρε μη, έτσι. Νι παβουγα δίγα βουγα, άκρα του τάφου, ένα το χελιδόνι, κι άνοιξη ακριβή, νι παπαπαπα δίγα, βουδί δίγα βουπα βουγα. Με τις ελληνικές νότες. Μάλιστα. Της δικαιοσύνης ηλιενόητε, παβουγα και μυρσινιέση. Πάμε σε ένα δημοτικό. Νι παπαπα σαράντα παλικάρια ποτήλι, από τη λιβάδια νίζω και ζώνη πα, πάσα πνοή ενέστατο τον Κύριον. Νι παπα πρώτος ήχος και αυτό, και πάω πολλά άλλα θα προσφέρω. Λαμπούν τα χιό, των κολοκοτρονέων. Ωρε τα χιόνια στα βούνα, δίπα σόλ ρε. Νομίζω βλέπετε αμέσως ετερόκλητα φαινομενικά. Ναι, πράγματι, πράγματι. Ακριβώς, είναι όμως στον ίδιο ήχο. Ναι, τελικά ναι. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και στους άλλους ήχους. Τώρα σας λέω ένα παράδειγμα στον πρώτο ήχο. Καταλάβατε, θα μπορούσαμε να πούμε πολλαπλά. Φωνητικές ασκήσεις κάνετε. Βεβαίως. Είχαμε την κυρία Σελίσια εδώ. Εμείς πάλι δεν κάναμε σήμερα πριν βγούμε στον αέρα. Εμείς το ξεχάσαμε. Τελειώσαμε. Θα μας ακούει η κυρία Σελίσια και θα μας πει καλά τι σας έλεγα εγώ. Δεν ξέρω εάν έγινε αντίληπτο στα κοινά. Πολύ, πολύ. Από τα λίγα ηχητικά παραδείγματα. Νομίζω είναι θαυμαστό η ελληνική μας μουσική, η λεγόμενη Βυζαντινή. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να καθόμαστε, να το θεραπεύουμε, να το υπηρετούμε όσο γίνεται πιο αυθεντικά, πιο πιστά. Γιατί είναι κληρονομία αρχαιοελληνική που έχει διατηρηθεί μέσα στις μέρες μας. Είναι η κλασική μας, όπως έλεγε ο μουσικολόγος πρόσφατα, σε μια συναυλία στο Βουλευτικό, ο κ. Μακρύς και άλλοι όμως πολλοί, όπως ο Σίμων Καράς, ο κ. Γρηγοροστάτης, είναι η κλασική μας μουσική, όπως η Ευρώπη. Και τελειώνω με αυτό. Έχει την κλασική της μουσική, με εκπροσώπους τον Μπαχ, τον Μπετόβεν, τον Χάιδν κλπ. Κλπ. Και είναι απολύτως σεβαστή και θαυμαστή. Είναι όμως ένας άλλος κόσμος, είναι γέννημα μιας άλλης φιλοσοφίας, μιας άλλης κουλτούρας. Έτσι κι εμείς η Ελλάδα μας, που είναι το λίκνο, θα λέγαμε, του πολιτισμού της καθημάς Ανατολής, έχει τη δική της μουσική που προηγείται της ευρωπαϊκής μουσικής. Η λεγόμενη ευρωπαϊκή, ας το πούμε και αυτό, είναι κατακλείδη, ξεκινάει από την εποχή του Μπαχ και πέρα, τα συγκερασμένα διαστήματα, το πιάνο, τόνο σημειτόνιο. Ενώ η ελληνική μουσική βυζαντινή έχει λεπτοδιαστήματα, έχει μικροδιαστήματα, τα οποία δεν αποδίδονται με ευρωπαϊκό όργανο, με το πιάνο, αποδίδονται με παραδοσιακά όργανα, όπως το κανονάκι, με ένα. Το βιολί, εφόσον γνωρίζει ο εκτελεστής, είναι ένας πλούτος μεγάλος, για το οποίο και άλλη φορά μπορούμε να μιλήσουμε με ηχητικά παραδείγματα λοιπόν, πιο οργανωμένα. Την Κυριακή λοιπόν επαναλαμβάνουμε. Την Κυριακή λοιπόν, 26 του μηνός, στις 7 το απόγευμα. 7 το απόγευμα στο Βουλευτικό, ελεύθερη είσοδος για όλους. Με αφορμή την εορτή της πατρίδας, την εορτή της Παναγιάς, της πατρίδος και του Αγίων του Σιναή. Εκδήλωση τρίπτυχο. Με πολλά ακούσματα, με ακούσματα από την Εθνική Πανηγυρωσία και με την κλίμακα των αρετών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κωνσταντίνο Ρούτουλα, είναι πάντα πάρα πολύ ευχάριστη η παραμονή σας και το να έρχεστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ το ίδιο. Περνάω πολύ ωραία μαζί σας. Πιστεύω ότι είναι φάση να κάνει ένα μήνυμα μαζί μας. Έχουμε 7 λεπτά, δεν θα προλάβουμε να κάνουμε όλο αυτό το back. Όπως είμαστε. Να σας πω κατευθείαν από το σετ, να κλείσουμε τα πράγματα. Πήγαινε μας, πήγαινε μας. Παρακολουθήστε μας λοιπόν. 7 λεπτά. 7 λεπτά και πολύ ευχαριστώ. Ξεκινάμε με την καθημερινή σήμερα, 5η 23 Μαρτίου, τρόμο στην καρδιά του Λονδίνου. Διπλή επίθεση με τουλάχιστον 4 νεκρούς. Ερευνώνται οι σχέσεις του δράστη με το ISIS. Η Αθήνα εμένει στις ενστάσεις εν ώψη Ρώμης. Δυσφορία από το Βερολίνο. Βουτιά κατανάλωση στο τρίμηνο. Ήφεση δείχνει ο τζίρος στον σούπερ μάρκετ. Όμηροι από την παράταση παραγραφής. Χιλιάδες φορολογούμενοι. Επένδυση με 400 θέσεις εργασίας από την Παπαστράτος. Κατεστράφει ιστορικό τέμενος. Από άγνωστη αιτία ξέσπασε πυρκαγιά στο Βαγιαζίτ
στο Διδημότικο. Ήταν το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Τα Νέα. Φοβικό σύνδρομο χτυπάει τον ΣΥΡΙΖΑ. Επιχείρηση τεχνητής πόλωσης για να συσπηρωθούν οι βουλευτές με το δίλημα Συμφωνία ή Κάλπες. Η Ευρώπη σε επιφυλακή. Ο τρόμος επέστρεψε στο Λονδίνο. Ο Πούτιν τηλεφώνησε και ο Θεός έβαλε το χέρι του. Διδημότυχο, η αδιαφορία έκαψε την αναστήλωση στο ιστορικό τέμενος της Ευρώπης. Ολυμπιακός πρώην το πυλών, ο Λεμονής ήταν το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στο Έθνος, σοριδώνει αιτήσεις στις εφορίες, το κίνημα «Κλείνω το μπλοκάκι». Επίθεση μπροστά στο κοινοβούλιο, ο τρόμος επιστρέφει στο Λονδίνο, Βρυξέλλες, έναν χρόνο μετά το μακελιό. Απρέπεια Ντάισεμπλουμ, ο Ολλανδός που ένωσε το Νότο εναντίον του. Αξιολόγηση με μέντορες και δόκιμους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Άγνωστες ιστορίες του 1821 στα σοκάκια της Πλάκας, ο Διπορικό, και μάχη για την αποκατάσταση του ιστορικού τεμένου στο Διδημότικο. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συντακτών. Αμετανόητος οργή κατά τα Ντάισεμπλουμ από τις χώρες του Νότου. Ο πρόεδρος του Eurogroup προσπάθησε χωρίς επιτυχία να μαζέψει τις υποτιμητικές δηλώσεις του. Αντιδράσεις για το Βατοπέδι, επίθεση ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Δήμος Θεσσαλονίκης, έπεσαν οι μάσκες της Χρυσής Αυγής. Ο Γκαμπριέλ στην Αθήνα, αλληλεγγύη και κατανόηση. Λονδίνο, επίθεση με 4 νεκρούς και 20 τραυματίες. Μάλλον το είχαν βγάλει πριν ολοκληρωθεί, γιατί είναι 5 νεκροί βασιλεία, δεν είναι. Τρόμος πάνω από τον Τάμιση. Οι προτάσεις ανεξάρτητης αρχής για αξιολόγηση εκπαιδευτικών σχολείων. Περνάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Αυγή. Μπάστα γερούν. Πανευρωπαϊκή κατακραυγή. Πλην Σόιμπλε για Ντάισεμπλουμ μετά τις απαξιωτικές δηλώσεις του για χώρες και λαούς του Νότου. Λονδίνο όπως νίκαια. Επίθεση στην καρδιά της Βρετανίας. Τορπίλη Νέας Δημοκρατίας στη διαπραγμάτευση για τη ΔΕΗ. Φάμελος, το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι οι απαιτήσεις των δανειστών. Τόσα και άλλα τόσα προσφέρει στους δανειστές. Γκάμπριελ προς Τσίπρα. Δύσκολη αλλά εφικτή η λύση τον Απρίλιο. Διδημότυχο, θα αποκατασταθεί πλήρως το τέμενος Βαγιαζίτ. Στα Μανιάτικα ο Μετροπόντικας. Και η εργασία στο επίκεντρο της Συνόδου. Ο Λαντίνη στην Αυγή. Πάμε στο ριζοσπάστη. Εγγυητές της αντιλαϊκής πολιτικής βρέξει χιονίσει. Φοιτητές, μαθητές διαδήλωσαν ενάντια στην πολιτική που βάζει εμπόδια στη μόρφωση και τις σπουδές τους. Ήταν το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Με σταγονόμετρο οι πληρωμές εφάπαξ. Έχουν πάρει 584 εκατομμύρια ευρώ από την Τρόικα, αλλά τα παγώνουν εν ώψη δόσης Ιουλίου. Οι συνταξιούχοι θα ειδοποιούνται τηλεφωνικώς μέσω call center και μετά θα πρέπει να στείλουν φορολογική ενημερότητα για πιθανούς υψηφισμούς οφειλών προς το δημόσιο. Μάλιστα, ιστορικές στιγμές στα Ιεροσόλυμα. Παραδόθηκε από το Εθνικό Μετσόβο Πολυτεχνείο το ιερό κουβούκλιο του Πανάγιου Τάφου. Μοναχικός λύκος αιματοκύλησε το Λονδίνο. Παρέστηρε με γιοταχή δύο πολίτες, μαχαίρωσε αστυνομικό έξω από το κοινοβούλιο. Θρίλερ με την ταυτότητα του δράστη, γκάφα από την Βρετανική αστυνομία. Ενώ ο Ερντογάν απειλεί. Κανένας Ευρωπαίος δεν θα κυκλοφορεί ήσυχο στον δρόμο. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Ανατριχιαστικό το πρωτοσέλιδο, Βασίλη. Τέρας ψάρευε αγοράκια σε γήπεδα μπάσκετ Θεσσαλονίκη. Σε σελγούσε επί 6 μήνες σε 2 11χρονους. Ανατριχίλα ανάστατη γονείς από την αρρωστημένη δράση 39χρονου Έλληνα. Τα τεχνάσματα για να ικανοποιεί τις ανώμαλες ορέξεις του, τα βασανιστήρια και ο φιάλτης που ζούσαν τα θύματα. Γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε, τα παιδιά πρέπει να μιλάνε. Οι γονείς πρέπει αμέσως να υποψιάζονται. Είναι τρομερό και πρέπει να παρακολουθούν τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Χαμός σε Τελωνίου, ζηλιάρα σύζυγος προϊσταμένου και τα ντεκολτέ της γραμματέως. Το Λονδίνο φλέγεται. Παγκόσμιο δέος για τον Πανάγιο. Τάφο, ο σκύλος που έγινε το πρόσωπο της ημέρας. Συγκίνηση για το χάτσικο της Κρήτης. Ρωμαίος και Ιουλιέτα από Κούνια. Στο Survivor έκλαιγα για το παιδί μου. Αποκαλύψεις κάποιες εκεί στο Survivor, δεν την ξέρουμε. Ελένη Δάρα. Τέλος πάντων, στα ελληνικά Όσκαρ μαζί με τον μικρό Φίβο για τον Βουτσά όλο αυτό. Ήταν το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Περνάμε στο ποντίκι. Ο χρόνος είναι χρήμα. Λιώνει η οικονομία, λιώνει το πολιτικό σύστημα, λιώνει ολόκληρη η χώρα. Και έχει ένα ρολόι εδώ το οποίο βράζει, λιώνει. Αναζητείται επιγόντως συμφωνία που θα κριθεί στην νεαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σεξ ποτά και Ολλανδικά ναρκωτικά, λέει από πάνω το ποντίκι. Πάρε και την κόρη. Τρολάροντας τον Ντάισεμπλουμ. Γιατί είσαι καλό παιδί. Πάμε και στην Contra News, το ξέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις την τιμή κάθε μέρα να διαβάζω την αγαπημένη μου εφημερίδα. Είναι δυνατόν. Ποιοι τρέμουν την επιστροφή του Καραμαλή. Τα έχουν βάψει μαύρα στη Νέα Δημοκρατία Μητσοτακική. Ριζικές ανατροπές στη συντηρητική παράταξη θα προκαλέσει η επαναδραστηριοποίηση του πρώην Πρωθυπουργού. Γιατί οι ξένοι τοκογλύφοι τον θέλουν στο περιθώριο της δημόσιας ζωής.
Το στρατό στο Λονδίνο θα κατεβάσει η May μετά το τρομοκρατικό χτύπημα έξω από το κοινοβούλιο. Βούλωστο και παρετήσου, είπε στον Ντάιζεμπλουμ ο Ρέντσι. Πήρκε μανία με τον πρόεδρο του Eurogroup οι χώρες του Νότου. Και ξεπερνούν τα 2,5 δις ευρώ οι ελληνικές επενδύσεις στην Βουλγαρία. Ο Αλέξης στη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Πάμε στο πρώτο σελίδα της εφημερίδας Ο Λόγος. Μοναδικότητα. Ο Παναγιος Τάφος ανοίξε και πάλι την αγκαλιά του για τους πιστούς προσκυνητές. Πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας να ζητούν δεσμεύσεις οι δανειστές. Κυβέρνηση. Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων είναι ευθύνη όλων. Δίπλο χτύπημα με 12 τραυματίες. Τρομοκρατική ενέργεια στην καρδιά του Λονδίνου. Ποιους 12 τραυματίες? 40 τραυματίες, 5 νεκροί. Τόσο πίσω. Νέο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο προϊόντων καπνού νέας γενιάς, δημιουργώντας 400 θέσεις εργασίας. Έφτασε στα Μανιάτικα ο Μετροπόντικας. Οι Έλληνες επενδύουν στη Βουλγαρία, ήταν ο λόγος. Περνάμε στην Εστία. Πόθεν έσχες για 8 εκατομμύρια Έλληνες. Ο ΣΥΡΙΖΑ στέλνει τους καταθέτες στα ATM. Μεταρρυθμίσεις αντιπλεονάσματος. Στρατηγικό επενδυτή στη ΔΕΗ, προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Κολλασμένα όνειρα, ένα άρθρο του κυρίου Καραχάλιου. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Οι Ευρωπαίοι δεν θα νιώθουν ασφαλείς στους δρόμους. Ο Ερντογάν προκάλεσε τον τρόμο στο Λονδίνο. Μεγάλο θαύμα της Ορθοδοξίας, ο άθεος Τσίπρας προσκυνά τον Πανάγιο Τάφο. Πάσχα Καραμανλή στο Βατοπέδι για να αναστηθεί. Βόμβα που βήκε στα μάτια, ο Άκης μου είπε ότι είναι νονός ο Σίμητης. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εισβολή στην Αγία Σοφιά, τη Μεγάλη Παρασκευή. Η υπέρτατη πρόκληση. Προεκλογική φιέστα του Ερντογάν στο λίκνο της Ορθοδοξίας. Τα 4 κρυφά χαράτσια σε χιλιάδες συντάξεις. Σιγή εκθείως από Βρυξέλλες για διαπραγμάτευση. Τρόμος στο Λονδίνο. Κόκκινος συναγερμός μετά τη διπλή επίθεση στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ασπρόπυργος επένδυσε 300 εκατομμυρίων ευρώ από τη Φίλιπ Μόρις με 400 θέσεις εργασίας. Βενιζέλος δεν θα γίνω babysitter του Μητσοτάκη. Θύελα για τον άθλιο Ντάισεμπλουμ. Τον καλούν να παραιτηθεί, αλλά διαφωνεί το αφεντικό, ο Σόιμπλε. Φαέλος Κρανιδιώτης, η Κατσαρίνη Φίτσα και οι Πεκροκανάτες του Βορρά. Έγκυρες πηγές διέγραψαν τον Μεϊμαράκη σε βίντεο που έπαιξε σε νομαρχιακές της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνουμε το πρωτοσέλιδά μας με το πρωτοσέλιδο της Star Press. Η οδύσσια μιας γυναίκας που γνώρισε την απόλυτη φρίκη, τη βίασε, κόλλησε AIDS και έμεινε έγκυος. Τώρα μεγαλώνει το παιδί της. Στο νοσοκομείο Γιώργος Λιάγκας τον έφαγε το τυρί. Διαγραφή 18 μηνών από την ΕΣΥΑ για τη διαφήμιση. Αν είναι δυνατόν. Και όμως συνέβη στο δημόσιο. Ο σύζυγος απαγόρευσε στη γραμματέα του άντρα της το μήνυ. Μην τον σκανδαλίζεις, της είπε. Survivor αποκαλύψεις, ποιος διάσημος θα αποχωρήσει από μόνος του. Δηλαδή ήταν αυτό που φαντάζομαι όλη η Ελλάδα κοιτάει. Με κομμένη την Ανάση. Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Γιατί είναι παιδί με χρωμένη τόσο πίσω. Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες από διπλή τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο. Λίγες ώρες μετά την προφητική απειλή. Ερντογάν, δεν θα μπορείτε ούτε να περπατήσετε με ασφάλεια. Πέντε νεκροί. Ναι, πέντε νεκροί όμως. Άσλι Γκράχαμ καλύπτει το στήθος της με ψωμάκια. Αν θέλετε να δείτε την Άσλι Γκράχαμ να καλύπτει το στήθος της με ψωμάκια, μπείτε στη Star Press να το δείτε. Έτσι κλείσαμε τα πρωτοσέλιδά μας για σήμερα λοιπόν και έτσι κλείνει και η σημερινή μας εκπομπή. Αύριο εδώ μαζί, Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας για την εκπομπή. Μας είδατε από το κανάλι μας στο YouTube DRI Web TV, μας είδατε μέσα από τις αργολικές ειδήσεις, μας ακούσατε από το Live 24 και από το FM 92,2 με ένα ποτήρι γάλα του Μωριά. Συνεχίζουμε καθ' όλη την ημέρα, διάρκεια της ημέρας μας. Την καλημέρα σε όλους εσάς που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Καλημέρα σε όλους. Καλή σας ημέρα. Σας λέμε την καλημέρα μαζί. Για την ενημέρωση μαζί. Για την επικαιρότητα μαζί. Για την άποψη μαζί.